Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City, εδώ μαζί με Σταμάτη Μουρελή και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω στο μικρόφωνο. Πάμε μέχρι και τις 10 στο μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο 107,4. Θα είναι η πρώτη εβδομάδα που θα κάνουμε αμιγώς 3 στα 3. Νομίζω ότι προηγούμενη φορά που κάναμε 3 στα 3 ήταν τότε με τα παράθυρα της FIBA. Που θα είμαστε εδώ κανονικά, χωρίς αγώνες. Βέβαια, έχει αγώνες πάλι μεσοβδόμαδα, αλλά είναι πιο νωρίς από εμάς, οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά και αύριο και μεθαύριο που παίζει ο Άρης αύριο με το Λαύριο στις 6 και ο Πάκου την Πέμπτη που παίζει στη Χαλκίδα με την Κίμη στις 6:15. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Basket City, μέχρι και τις 10 ό,τι μπασκετικό κινείται. Εδώ για να το συζητήσουμε με αγωνιστική μεσοβδόμαδη. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτή την αγωνιστική υπάρχει αρκετό διάστημα με ελάχιστη αγωνιστική δράση και θέλω να πω ότι το Σάββατο είναι τελικός του κυπέλου, οπότε πλην του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του τελικού που θα γίνει στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει άλλη αγωνιστική δράση στην Α1, γιατί παρότι υπάρχει τελικός κυπέλου στα χαμηλά, η Α2 έτσι γίνεται κανονικά. Την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα που έρχεται, την καθαρά Δευτέρα, μαζεύεται η εθνική ομάδα για τα δεύτερα παράθυρα, παιχνίδια με Εσθονία αν θυμάμαι καλά και Μεγάλη Βρετανία εντός έδρας αυτά. Η εθνική, η οποία έκανε τις δύο πρώτες νίκες μέσα στην έδρα της Μεγάλης Βρετανίας και με το Ισραήλ, οπότε έχει ξεκινήσει αρκετά καλά και με κάποια καινούργια πρόσωπα, οπότε ξανά πάμε με πλήρες πρόγραμμα, με full πρόγραμμα από τις αρχές Μαρτίου. Οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά και να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με παιχνίδια, να πω την αλήθεια. Έτσι κι αλλιώς, αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω δεν έχει και Ευρωλίγκα αυτήν την εβδομάδα. Γιατί, ναι, δεν έχει Ευρωλίγκα αυτήν την εβδομάδα, γιατί υπάρχουν final eight σε κάποια πρωταθλήματα. Ναι, είναι η περίοδος του κυπέλων τώρα. Νομίζω στην Τουρκία ξεκινάει αύριο το final eight, γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, και η Ιταλία έχει final eight και η Ισπανία έχει final eight. Οι Ισπανοί που είχαν ένα θέμα κιόλας, ένα ζήτημα με τους παίχτες και το συνδικαλιστικό τους όργανο, μέχρι και χθες ήταν στον αέρα το αν θα γίνει. Να πω την αλήθεια, δεν μου εξήγησε κάποιος και πολύ καλά τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Έπρεπε να διαβάσουμε διάφορα ισπανικά και να το πάμε με translate για να καταλάβουμε. Ήταν ένα ποσό. Γιατί εδώ στην Ελλάδα συνδικαλιστικά δεν έχουμε. Σωστά, αυτό μου πεις. Μπασκετικά δηλαδή. Μια φορά πήγε να γίνει κάτι. Μα δεν είδα, ρε φίλε, και πέρα από ένα site. Τα έπαιξαν κανονικά. Πέρα από ένα site που το είδα μετά, αφού το έψαξα στα ισπανικά. Το οποίο site είναι τύπου πιο πολύ blog, ρε παιδί μου, δεν είναι ενημερωτικό μπασκετικό site, ναι, για να καταλάβεις. Στα άλλα δεν είδα και κανένα μεγάλο ρεπορτάζ. Μόνο σήμερα είδα διάφορα που γράφαν ότι τελικά θα γίνει κανονικά το final eight. Περισσότερο περισσότεροι στην Ισπανία, επειδή έχουν πάρα πολλές φορές περάσει έτσι μια κατάσταση λόγω των συνδικαλιστικών των παιχτών. Έτσι, ναι. Πολλές φορές δηλαδή έχουν διακοπεί από τα αθλήματα ή έχουν απειλήσει, έχουν δεν κατέβει, ξέρω εγώ, ή στην Ιταλία γίνονται αυτά. Ναι. Έξω, ξέρεις, δεν το δίνουν πολύ σημασία γιατί το θεωρούν κάτι το οποίο θα βρεθεί. Τώρα, ναι, στην Ελλάδα. Το θέμα τις προηγούμενες μέρες ήταν. Είχε έτσι εξαπλωθεί αρκετά γιατί υπήρχαν και δημόσιες τοποθετήσεις στο Twitter διαφόρων παιχτών και όχι παιχτών τώρα, ναι, της σειράς. Έτσι, και ο Ρούντι νομίζω κάτι έγραψε. Και αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος του συνδικαλιστικού οργάνου στην Ισπανία είναι ο Ρέγες, έτσι, ο οποίος είναι αρχηγός του Ρεάλ, είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στην Ισπανία πολλά χρόνια. Το ζήτημα ήταν κάποια δικά του ζητήματα με ένα ποσό το οποίο τους δίνει η Ομοσπονδία σαν ασφάλεια, που θέλουν να το αυξήσουν. Και νομίζω μέσα στα αιτήματά τους ήταν να μην παίζουν τα Χριστούγεννα. Να υπάρχει διακοπή δηλαδή 24 Δεκεμβρίου με 2 Ιανουαρίου για να ξεκουραστούν και αυτοί κάπως. Στην Ελλάδα, ας πούμε, ζητάνε ασφάλιση. Σωστά. Εδώ στην Ελλάδα παίζουμε με 7 παίχτες. Δεν ξέρουμε αν την άλλη εβδομάδα θα κατεβούμε. Αυτό το κομμάτι πραγματικά με την Ελλάδα και τους παίχτες, νομίζω ότι παρότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν φιλοτιμές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, ναι, στις θέσεις των παίχτων και παίχτες οι οποίοι προέρχονται και από χαμηλές κατηγορίες και προσπαθούν, νομίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία ήταν τότε που ήταν που το έχει ξεκινήσει όλη την ιστορία του Παπαδόπουλου, σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Παιχτών. Που όλοι σχεδόν είπαν ναι, εκτός από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, και θυμάμαι τότε έπαιζε Άρης Ολυμπιακός στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης κατέβηκε με πιτσιρικάδες και χωρίς τους Έλληνες.
Δηλαδή το Χατζιβρέτα και εγώ κάτι άλλο. Και φυσικά ο Ολυμπιακό. Και φυσικά ο Ολυμπιακό είχε κατεβεί κανονικά τη Μισπανούλη, του πάντε κανονικά. Και, το, και αν δεν κάνω λάθο, εκείνη τη μέρα έπαιζε και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εκείνη τη μέρα ήταν, ναι, τότε ήταν. Εκεί είχα δει και μεγάλη ευκαιρία συνδικαλιστικά στην Ελλάδα για του παίκτε να κάνουν κάτι. Έτσι, όταν τα πρώτα ονόματά σου βλέπει, α πούμε τώρα στην Ισπανία, ο Ναβάρο βγαίνει και το λέει στα ίσα. Ο Ρέγε, ο Ρούντι. Και εδώ στην Ελλάδα ο Σπανούλη, ο Διαμαντήτη, ο ένα ο άλλο παίζουν με τι ομάδε του. Έτσι, και στην Α2 υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ασφάλεια, ας πούμε. Αν χτυπήσουν και πάρουν κάτι, δεν έχουν από πού να πάρουν φάρμακα, που λέει ο λόγος. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλη, τεράστια είναι η διαφορά έτσι, σε τέτοια θέματα. Έτσι, γενικά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον μπάσκετ, είναι ελληνική κοινωνία υπάρχει αυτό, αλλά ναι, είναι μια ναι, μεγάλη. Πάντως και το Final λέει στην Ισπανία που όσοι το παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια είμαστε φαν, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ έτσι ωραία διοργάνωση. Στην Ελλάδα πότε είναι το Final Eight? Το Final Eight, φίλε, το 2084 κάτι άκουσα ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει. Και αυτό πάλι είναι ερωτηματικό γιατί δεν ξέρουμε σε ποιο γήπεδο θα γίνει. Να μαλώνουμε. Θα είμαστε για να Final Eight μόνο με μαθητές. Όπως θα γίνει τώρα τελικό στα μάτι, το Σάββατο. Μαθαίνω ότι πολλά σχολεία έχουν κινητοποιηθεί. Βέβαια, αυτό θέλαμε να το πούμε σε επόμενες εκπομπές. Αλλά πραγματικά πάλι. Μακάρι να διαψευθούμε, αλλά μαθητές δεν θα δούμε. Πολλά σχολεία μαθαίνω. Μαθαίνω ότι πολλά σχολεία έχουν κινητοποιηθεί δεν από Αθήνα. Όπως δεν είδαμε τον προηγούμενο τελικό στο Ηράκλειο, τότε Άρης Παναθηναϊκός, δεν είδαμε μαθητές. Ούτε τοπική εκπαιδευτική. Ούτε τοπική κοινωνία είδαμε τότε. Έτσι. Εκτός εκπαιδευτικά τότε είχε 5.000 Παναθηναϊκούς η τοπική κοινωνία. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί σχολεία η Κρήτη δεν είχε τότε δηλαδή, για να έχει. Απλά ήταν πιο πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε δηλαδή. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, εύχομαι πραγματικά, Νίκο, εύχομαι να είναι τελικός γιορτή, να παίξουν και δύο ομάδες καλό μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ έτσι πως είναι η κατάσταση θέλει ένα τέτοιο τελικό. Και να σου πω και κάτι, εγώ πιστεύω ότι άμα δούμε μπασκετικά το θέμα, ευχή όλων θα είναι να κερδίσει η ΑΕΚ αντί το Ολυμπιακό. Ναι, αν το δεις καθαρά μπασκετικά, ναι, εγώ αλήθεια είναι. Εγώ βαρθεί να Ολυμπιακό. Αλήθεια. Ας κερδίσει και η ΑΕΚ να ανέβει και η ΑΕΚ να τραβήξει και κάποιους άλλους. Βέβαια τώρα το κάποιους άλλους είναι σχετικό έτσι, γιατί ο Άρης, ας πούμε, στην κατάσταση δεν μπορεί να τραβήξει κανέναν. Τον εαυτό δεν μπορεί να τραβήξει. Ναι. Αλλά για παράδειγμα μπορεί ο ΠΑΟΚ, αφού βλέπει την ΑΕΚ, να τραβήξει για αυτό. Δηλαδή κάπως έτσι να γίνει, ναι, να γίνει ιστορία. Mm-hmm. Να μην χρειαστεί δηλαδή να χρειαστεί πάλι να φτάσουμε να λέμε πάλι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πάλι το ίδιο έργο. Θεατές. Ναι. Να πω την αλήθεια, εγώ μπασχετικά όπως το λέμε έτσι, δεν είμαι πολύ αισιοδόξη για την ΑΕΚ το Σάββατο. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένα παιχνίδι, όλα μπορούν να γίνουν έτσι. Όταν μιλάμε για ένα ματς. Μπορούν να γίνουν τα πάντα. Έτσι. Δεν είναι καμιά σειρά αγώνων που ξέρεις ότι εύκολα ή δύσκολα ο καλύτερος θα την πάρει στο τέλος. Όταν είναι ένα μάτς, μπορεί να τα βάζει όλα το Σάββατο, ξέρω εγώ τι να σου πω, και να καταφέρει να το κερδίσει το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν έχει το πρόγραμμα. Η αγωνιστική που τρέχει είναι η 16η. Ξεκίνησε σήμερα με το παιχνίδι του Ρεθύμνου με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ νίκησε με 90-95, πολύ ωραίο μάτς στην Κρήτη. 90-95 με τους γηπεδούχους να έχουν παράπονα με τη διαιτησία, δίκαια. Γιατί έγινε το κλασικό που βλέπουμε να γίνεται αρκετές φορές φέτος, δηλαδή να φορτώνεσαι από την αρχή με φάουλ, να μην μπορείς να παίξεις άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο ημίχρονο να έρχονται και στα ίσα τα φάουλα, αν και νομίζω ότι η ΑΕΚ τελείωσε το μάτς με 20 βολές παραπάνω. Κέρδισε με 90-95, κάτσε να το τσεκάρω αυτό με τις 20 βολές, γιατί κάπου το είχα σημειωμένο. Ναι, όντως. 15 σου το δεύτερο, 34 σου το ΑΕΚ. Τέλος πάντων, νίκησε 90-95. Σημαντική νίκη είναι αυτή για την ΑΕΚ, άσχετο τώρα του κομματιού που έχει να κάνει με το μάτς του Σαββάτου, με το παιχνίδι του, με το τελικό του κυπέλου. Το λέω γιατί η βαθμολογία κάτω από τους δύο είναι πολύ περίεργη. Δηλαδή είναι το Λαύριο που παίζει αύριο στην έδρα του Άρη που είναι στο 15. Η ΑΕΚ πήγε αυτή τη 10 νίκες σήμερα. Ο Προμηθέας είναι στο 9-6. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 8-7. Το ρίχνουμε λίγο πιο πίσω. Ο Κολοσσός που είναι στο 8-7 παίζει αύριο με τον Κόρυβο εντός έδρας, αν θυμάμαι καλά. Οπότε μπορεί και ο Κολοσσός να κερδίσει. Γενικά εκεί από το 3 μέχρι το 8. Μέχρι το 7, να το πω έτσι, γιατί λίγο πιο κάτω είναι ένα σχεδόν άλλο γκρουπάκι. Είναι όλα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 73-98 τα Τρίκαλα, τα οποία Τρίκαλα δεν αποκλείεται με βάση όσα βγαίνουν από το ρεπορτάζ εκεί, να ήταν ακόμα και το τελευταίο τους μάτς στην Α1 φέτος. Έχουν πρόβλημα τα Τρίκαλα και νομίζω ότι βρήκαμε τη μία ομάδα που θα πέσει. Ναι. Έπαιξε σήμερα με 7 παίκτες, καθώς και κάποιοι έχουν αποχωρήσει. Από τα Τρίκαλα έφυγε ο Λαμόντ Μαρέι.
ο Λαμόντ Μάρεϊ Τζούνιορ και δεν ανακοινώθηκε ποτέ. Δεν ανακοινώθηκε. Νομίζω ότι εδώ αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει λίγα να το φροντίσει. Ναι. Καλή γιορτή που είχαμε στην Πάτρα, έτσι βρέθηκε εκεί Νίκο και ναι, ναι. Είδες και από κοντά τι έγινε. Mm-hmm. Έτσι εγώ, εντάξει, έχω μια άλλη εικόνα για τα All-Star Game και θεωρώ ότι θα έπρεπε ίσως να είναι κάτι διαφορετικό σχέση με αυτό, αλλά εντάξει, είναι μια προσωπική εκτίμηση. Αλλά όσον αφορά το θέμα των Τρικάλων και μια ακόμα ομάδα που ενδεχομένως και αυτή μέσα σε επόμενο μήνα θα δηλώσει αδυναμία να τελειώσει το πρωτάθλημα, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει καθαρά με τη Λίγκα. Η Λίγκα αποτελείται από ανθρώπους που ξέρουν τι γίνεται στο μπασκετικό χάρτη, έτσι ξέρουν τι γίνεται μέσα στις ομάδες. Mm-hmm. Θα έπρεπε να έχουν βάλει δικλείδες ασφαλείας να μπορέσουν να προβλέψουν τέτοια πράγματα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν. Έτσι, και φέτος ειδικά που συνήθως το πρωτάθλημα, mm-hmm. είχαμε το θέμα του Πανιωνίου. Το θέμα του γυμναστικού. Τα Τρίκαλα ακούγαμε από το καλοκαίρι ότι ναι, ναι. μα μου, μήπως και δεν θα κατέβουν, θα φύγει και ο Γιαμάνης και. Δηλαδή, όλο αυτό υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι θέμα Λίγκας. Πρέπει η Λίγκα να φροντίσει και να υπάρχει και τιμωρία για αυτές τις ομάδες. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά στη μέση χρονιάς διαλύεσαι, γιατί πρόκειται για αλλίωση. Δηλαδή αυτοί που χάσανε τα Τρίκαλα τώρα γιατί δεν μπορούσαν να βάθουν πίσω. Ο Πάουκ. Ο Πάουκ. Πέρασε τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα δεν θα διαλυθούν. Δεν θα κατέβουν όπως είπες και εσύ. Είναι αυτό λένε οι πληροφορίες. Ότι τα Τρίκαλα αν κατέβουν θα κατέβουν ακόμα ένα μάτς. Γιατί δεν πάρει ο Πάουκ να του βάθουν. Για όποιο έχασε τα Τρίκαλα. Σήμερα ήταν με 7 παίκτες. Γιατί τους έχουν προκύψει κάποια θέματα τραυματισμών, τέλος πάντων ζητήματα που δεν μπορούσαν να παίξουν οι παίκτες. Κάποιοι έχουν φύγει, έφυγε ο Κανάτσεβιτς. Και αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ δεν αποκλείται ακόμα και τελευταίο παιχνίδι σήμερα. Αυτό. Με τον Ολυμπιακό. Και ανάλογα προβλήματα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση, έχει και ο Φάρος. Έτσι. Η ομάδα εκεί που δηλαδή. Φτάσει και ο Φάρος, εκεί θα φτάσει. Αυτές οι δύο ομάδες θεωρώ ότι δεν θα ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα. Ναι. Και αυτό ναι. είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η Λίγκα. Ας αποφασίσει να μειώσει τις ομάδες. Mm-hmm. Ας αποφασίσει να μειώσει τις ομάδες. Αυτό που ακούω κάθε καλοκαίρι για αύξηση των ομάδων, ποια αύξηση ρε παιδιά. Μιλάμε τώρα δηλαδή, κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας και κάποιοι θέλουν αύξηση και λένε για wild card. Ποια αύξηση. Αντέχει δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή το ελληνικό μπάζι να έχει 14 στην Α1. Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Που του χρόνου, γιατί αυτό που έγινε στο ποδόσφαιρο με την Nova θα γίνει και στο μπάζι, να ξέρεις. Ήδη υπάρχει. Μα στο μπάζι υπάρχει. Ήδη υπάρχει. Οι τρεις μεγάλοι ναι. της Αθήνας, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ είναι μόνοι τους και όλοι άλλοι μαζί. Ναι. Του χρόνου θα ισχύσει αυτό, αλλά και η ΕΡΤ θα σου πει: εγώ ρε φίλε, θέλω να πάρω μόνο τον Άρη και τον Μπάουκ. Γιατί να δώσω λεφτά να δείξουν το γυμναστικό. Θα μου πει την ΕΡΤ την πληρώνουμε όλοι, δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη... Αλλά τα λεφτά θα παραμένουν χαμηλά, παιδιά. Χαμηλά. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει η Λίγκα να πάρει αποφάσεις. Καλή επαναφορά των Star Game. Ναι, εντάξει, τα χαρήκαν τα παιδάκια. Είχε διάφορα παρατράγουδα λίγο που διάβασα στο διαδίκτυο. Αλλά εγώ τα αφήνω. Η γενική εικόνα βγαίνει καλή. Έτσι, γενική εικόνα από την παρουσία εκεί και του κόσμου. Γιατί. Τα All-Star Game για τον κόσμο γίνονται. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στην Αμερική γίνονται και για άλλα πράγματα. Έτσι γίνονται και για τη Λίγκα να βγάλει κάποια εκατομμύρια. Γίνεται στην Ελλάδα. Το All-Star Game γίνεται απλά για τον κόσμο. Απλά. Και το κάνει σε πόλεις περιφέρειας έτσι για να μπορεί να κερδίσει κάποια πράγματα. Από θέμα το μπάσκετ. Να φανεί το μπάσκετ. Αλλά πρέπει η Λίγκα επιτέλους να βγάλει κάποια πράγματα. Να πάρει αποφάσεις πριν ξεκινήσουν όλα αυτά. Για αυτές τις ομάδες που φημολογείται οτιδήποτε, βάλτε πιο αυστηρά κριτήρια. Μειώστε τις ομάδες. Αυτό δεν μπορώ να τα ακούω να ανέβουν. Ποιος να ανέβει. Άντε, δύο χρόνια ο Φάρος πάλευε να ανέβει και δύο φορές κέρδισε την τέτοια. Τι έκανε τη μία, πούλησε τη θέση του και την άλλη έκανε συγχώνευση με το γυμναστικό. Έφυγε ο άλλος, πήγε στον Ιωνικό. Πάει ο Φάρος ο γυμναστικός. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και τι προηγήθηκε με τον Πανίνο όλο το καλοκαίρι. Ναι, θέλουμε να έχουμε τώρα σοβαρό πρωτάθλημα. Πρέπει ο Σάκε να πάρει αποφάσεις από τώρα. Έλα εδώ, Πανιόνια. Έλα εδώ, Ξεροκοφάρε. Έλα εδώ, Παοκάρι. Όποιος είναι. Έλα εδώ, τι γίνεται εδώ τώρα. Τι μπορείς να εγγυηθείς. Υπάρχουν αυτά τα 100.000 εγγυητική επιστολή. Να χαθούνε. Τι θα γίνει τώρα, δεν δηλαδή, τα Τρίκαλα, φύγανε τα Τρίκαλα, γεια σας, πάει. Να. Πρέπει να τιμωρηθούν όλες αυτές τις ομάδες που φεύγουν έτσι. Για μένα, ας πούμε, ο Φάρος
θα πρέπει να έχει τιμωρηθεί εδώ και από την πρώτη φορά που ανέβηκε και δεν θέλησε να ανέβει. Και όμως αυτή η ομάδα έπαιξε μια χρονιά και πήρε θέση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα μπορούσε να ανέβει από πέρσι. Πήρε θέση του Ηρακλή για να παίξει άλλη ομάδα. Για να παίξει άλλη ομάδα. Όχι ρε φίλε, τον τιμωρείς. Είσαι Ισακέλα εδώ. Ποιος είναι ο πρόεδρος, ο οποίος είναι τώρα είναι ο Γαλατσόπουλος. Ποιος είναι ο πρόεδρος, έλα εδώ. Δεν ανεβαίνεις ρε φίλε. Δεν ανεβαίνεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχουμε αυτό και να διαλύονται ομάδες μες στη μέση της χρονιάς. Μετά λέμε το ποτάδι, γι' αυτό το ποτάδι μας έχει φτάσει να είναι 12ο και 13ο παγκοσμίως. Μας περνάνε οι Γερμανοί και οι Κινέζοι, καλά άσου οι Κινέζοι. Οι Φιλιππίνες μας περνάνε ή το, ξέρω εγώ, το δεύτερο... PBA. Ναι τώρα, φτάσαμε το ποτάδι μας να είναι το γελάνε. Αυτό που συμβαίνει με τα Τρίκαλα είναι πολύ άσχημο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί τώρα να δοθεί λύση εκεί, ούτως ώστε να βγάλουν τη χρονιά έτσι, όχι να κάνουν κάτι άλλο. Ο Φάρος έχει προβλήματα από την αρχή της σεζόν με τον Πανιόνιο. Είδαμε τι έγινε. Ο Πανιόνιος νομίζω ότι διοικητικά πλέον είναι εντάξει. Το λέω γιατί κάπου εκεί κοντά στο παιχνίδι που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ. Από το ρεπορτάζ έβγαινε ότι ήταν πληρωμένοι μέχρι και Δεκέμβριο και με τον ΠΑΟΚ είχαν παίξει Ιανουάριο, έτσι. Εγώ εξετάζω το γεγονός ότι από την αρχή του καλοκαιριού, δηλαδή ο Πανιόνιος από την αρχή είχε πρόβλημα. Έτσι. Έτσι, δεν τον βάζει ρε Βιλάλα, άλλο αν ξαφνικά τώρα βρέθηκε κάποιος μέσα στη χρονιά, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποιον να έρθει το Δεκέμβρη να τους πληρώσει. Τώρα υπάρχει πιθανότητα το άθλημα της ΑΕΚ να τελειώσει με 12 ομάδες. Δύο να μην τελειώσουν κάτω από το άθλημα. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Πανιόνιος που έχει δώσει τώρα λεφτά για να πάρει παίχτες, θα βρεθεί ξαφνικά αδιάφορος. Αδιάφορος ήταν ο Πανιόνιος. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πληρώσει τα συμβόλαια που έδωσε τώρα. Έτσι. Ναι. Και τι θα γίνει. Αυτοί που χάσανε βαθμούς από αυτούς τους δύο, εντάξει όλα καλά, δεν πρέπει να πάρεις βαθμούς πίσω. Δεν πρέπει να πάρεις βαθμούς πίσω. Δηλαδή έπαιξε και έδεισε και κάποιος αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν συνεχίσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα. Δηλαδή κάποιος, συγγνώμη ρε παιδιά, παίζει και μετά αποχωρεί τι σημαίνει. Δηλαδή ο άλλος έχασε, εντάξει, τι είναι αυτό, τι λογική είναι αυτή. Τελείωσε, χάνει όλα τα μάτς, μηδενίζεται. Τι επειδή έπαιξε δύο μάτς και εντάξει, μένουν τα αποτελέσματα. Όχι ρε φίλε, μηδενίζεται. Και μετά τη μωρία, έλα εδώ Τρίκαλα, δεν μπορείς. Ωραία, σεβαστό. Είχες μια αξιόλογη παρουσία, δεν μπορείς. Ωραία, πάρε και 5 χρόνια αποκλεισμό. Και όταν τα ξανανεύεις, αν ανέβεις στην Α1, τι να κάνουμε, έτσι αποφάσεις θέλει. Mm-hmm. Ναι. Δεν μπορείς εσύ Τρίκαλα, δεν μπορείς εσύ Γυμναστική, Φάρε. Έλα εδώ Πας Γιάννη, να ξέρω εγώ, έλα εδώ. Ποιος είναι, έλα εδώ Ηρακλή, έλα εδώ. Ή το κάνεις έτσι να σου πω κάτι, κάνεις μια κλειστή λίγκα, ρε φίλε. Κάνε μια κλειστή λίγκα, βάλε 8 ομάδες να παίζουν σίγουρα δεδομένα. Για 2 χρόνια με ρήτρες αν διαλυθούν και κάνουν πρωτάθλημα στην Α2 να ανεβαίνουν 2 μόνο. Και αυτές να εναλλάσσονται. Πώς να το κάνουν δηλαδή. Κάτι πρέπει να γίνει στο ελληνικό μπάσκετ, παιδιά. Κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει. Και φυσικά επειδή κάποια πράγματα δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω από το χαλάκι. Ήταν πολύ ωραία όλα όσα γίνονται από το Κυριακό. Αλλά δύο μέρες μετά από το All Star Game γίνεται αυτό το πράγμα με τα Τρίκαλα. Έτσι. Γιατί. Έτσι όπως γίνεται η κατάσταση, βγαίνει να είναι κάτι διαφορετικό αυτό που έγινε στο Star Game, που ήταν ωραίο. Έτσι, που είχε το ενδιαφέρον τέλος πάντων να κάτι διαφορετικό από όλα όσο είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Και τώρα σκάει αυτό το σκηνικό με τα Τρίκαλα και δεν αποκλείεται να γίνει κάτι ανάλογο και με τον Φάρο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Έχουμε προγραμματίσει και μια κουβέντα που έχει να κάνει με το αυριανό παιχνίδι του Άρη με το Λαύριο. Πιο μετά είναι αυτή η κουβέντα ή μετά το διάλειμμα. Πιο μετά είναι ωραία. Με τον Βεργίνα, ωραία. Πιο μετά την κάνουμε. Πολύ ωραία. Δηλαδή, τώρα η ομάδα του Λαύριου έχει προπόνηση στο Αλεξάνδριο, οπότε πριν το απόγευμα ήρθαν εδώ το Λαύριο. Και θα μας πιέζει λίγο χρόνο, αλλά εντάξει, θα μιλήσουμε στο τέλος. Ωραία, λοιπόν, οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λιμπερό 107 και 4, Basket City, μέχρι και τις 10 μαζί. Τώρα που λέγαμε για τον Εσακέ και το ότι πρέπει κάποια πράγματα να τα αλλάξει και να είναι πιο προσεκτικός, βλέπω να πω στο εδώ το Χρήστο του Μυριούνι, τον οποίο φιλοξενήσαμε στην εκπομπή όταν ήταν στο Αγρίνιο ακόμα προπονητής. Έφυγε πλέον από το Αγρίνιο εδώ και κάποιες αγωνιστικές και ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο και με το δίκιο του βέβαια ότι αν το καλοκαίρι περίμενα στο Αγρίνιο να μην επιτραπεί στα Τρίκαλα να αγωνιστούν. Το Αγρίνιο, λόγω της, όταν έβαινε μια ομάδα την Α2, το Αγρίνιο θα έβαινε από τη Β στην Α2. Έτσι. Και δεν έγινε αυτό. Και βέβαια τώρα ο Μυριούνης είναι εκτός του Αγρίνιου και από εκεί που θα ήταν, ας πούμε, ήρωας, γιατί θα είχε ανεβάσει το Αγρίνιο στην Α2 που είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία πέρσι στη Β Εθνική. Πλέον το Αγρίνιο είναι σε μια άσχημη κατάσταση.
Έτσι, πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι, αλλά και πώς είναι γενικά βέβαια και οι νόμοι στην Ελλάδα και όλο αυτό το σύστημα του μπάσκετ. Το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να το λύσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, για να. Επειδή είναι έτσι η κατάσταση στη χώρα οικονομική, δεν μας παίρνει να έχουμε κάθε χρόνο τέτοια πράγματα. Γιατί του χρόνου θα σου πει έρθει πόσα πήρες φέτος, σε ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ. Ωραία, του χρόνου θα πάρεις 500.000. Μα δεν έχει, μα. Βγαίνει στην αγορά μόνος. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, άμα το πρωτάθλημα μας δύο ομάδες σταματήσουν, δεν κατέβουν, δεν συνεχίσουν. Και άντε και να συνεχίσουν να κατέβουν με 6 και 7 παίκτες, τι να το κάνω, λένε. Ναι. Τι να το κάνω. Να ξέρεις, τι λέει ένα ωραίο σχολείο, ένα ωραίο σχολείο, φίλος Άγγελος. Στην εκπομπή να πούμε ότι μπορείτε να σχολιάζετε στο Facebook Basket City, μια λέξη, το σήμα κεφαλαίο είναι το group το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Κάνετε και είστε μέλος και μπορείτε να σχολιάζετε και εκεί οτιδήποτε θέλετε και στα δικά μας τα post και δικά σας post. Βάζετε ότι θέλετε μπασκετικό φυσικά στην εκπομπή, έτσι δεν κάνουμε λογοκρισία. Αλλά καταλαβαίνω καθένας ότι βάζουμε μπασκετικό για να βάλει στο Champions League. Mm-hmm. Όχι μπάσκετ από το Champions League, Champions League κανονικό. Έτσι και απ' την άλλη, εδώ με την εκπομπή επικοινωνία έχουμε FM και ενώ το μήνυμα στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ. Συμπαραλαμβάνουμε και ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Το λέτε εκεί, FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 και μιλάμε και από εκεί. Έτσι μέσω μηνυμάτων και μέσω Facebook στο post το οποίο έχουμε. Φίλος Άγγελος λέει τρελός Σεθ, να πάρουν Κόρυβος και Λάβρη τους βαθμούς πίσω, θα πέσουμε να τους πάρουν. Λάσκαρες out, RSBC είναι τα hashtag, τα που έχει ο φίλος Άγγελος. Εντάξει φίλε Άγγελε, άμα πάρουν τους βαθμούς, άμα πέσουν δύο, δεν θα πέσει κάποιος από την Α1. Άμα πέσουν οι δύο από την Α2, δεν θα πέσει κάποιος, θα πέσουν αυτοί. Απλά αυτοί αν δεν πέσουν οι Α2, το πολύ πολύ να ανέβουν τέσσερις από την Α2 μετά. Έτσι, δεν θα πέσει κάποιος άλλος, απλά θα ανέβουν παραπάνω. Δηλαδή, γιατί λογικά τα τρίκαλα και άμα δεν τελειώσουν, δεν θα παίξουν οι Α2, θα παίξουν κατευθείαν Β θα πάνε. Θα ανέβουν μετά τέσσερις. Μετά θα αλλάξουν να δούμε στην Α2. Εκεί να δεις τι έγινε να γίνει μετά. Εκεί θα γίνει πάρτι. Εκεί θα γίνει πάρτι. Έτσι δηλαδή. Είναι τραγωδία. Δηλαδή, από τη μία είχαμε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ. All Star Game, κόσμος το χάρηκε. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω. Ήταν ενδιαφέρον. Και ήταν κάτι έτσι διαφορετικό, εγώ θα σου πω, σε σχέση με αυτό. Έτσι, και εμπιστεύομαι στην πραγματικότητα, η οποία τι μας λέει, ότι έχουμε το Σαββατοκύριακο τελικό κυπέλλο Ελλάδας σε ένα γήπεδο που θα έχει μόνο αν έχει μαθητές, που εγώ δεν πιστεύω θα έχει μαθητές, λέμε τώρα. Είπα, και τώρα βλέπαμε πριν διαφήμιση το Final Eight στη Φλωρεντία που γίνεται στην Ιταλία και το Final Eight το Ισπανικό, που δεν πρόκειται ποτέ να τα έχουμε εμείς αυτά εδώ. Εμείς Final Four που είχαμε να κάνουμε και θυμάστε όλοι τι έγινε στα τελευταία Final Four. Θα μου πείτε εδώ τελικούς κάναμε στο ελληνικό 500 και 500 και άλλοι βγαίνανε μέσα στο παρκέ με τα μαχαίρια. Με τα μαχαίρια, το ξεχνάτε. Βέβαια Final Four έχουμε κάνει παλιότερα, ναι, αλλά. Έτσι δεν είμαστε και σαν κοινωνία, ίσως, αλλά ναι, αυτό θέλει και βούληση. Ας τιμωρήσει ομάδες. Τιμωρείται κανένας τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τότε με τα επεισόδια που γίνανε στο μεταξύ του στο ελληνικό. Άνθρωπος! Άνθρωπος! Και ο άλλος ήταν με το μαγείρεμα μέσα στο παρκέ. Αυτά πρέπει επιτέλους οι υπεύθυνοι. Θέλετε να έχετε πρωτάθλημα κανονικό ή θέλετε να έχετε ένα πρωτάθλημα να γελάει πλανήτη. Λέμε μετά για χορηγούς, για πώς θα γίνει αυτό. Αυτό πρέπει οι μικροί να το ζητήσουν πρώτα απ' όλα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Οι μικροί, αφήστε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό να παίξουν μόνοι τους. Θα παίξουν μόνοι τους. Όχι, δεν θα παίξουν παιδιά μόνοι τους. Θέλουν να φύγουν, ας φύγουν από την Ελλάδα. Οι μικροί πρέπει να πετήσουν. Σπάσανε οι τρεις ομάδες την κεντρική διαχείριση. Ωραία, δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε. Οι υπόλοιποι 11 δεν κατεβαίνουν να παίξουν. Ας κάνουν πρωτάθλημα μόνοι τους, οι τρεις τους. Πόσα μας θα δείξουν δηλαδή, 6, 8, 9, 10, 12, πόσα να δείξουν. Πώς θα παίξουν μεταξύ τους, Νίκο. Να παίζει κάθε εβδομάδα, δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ρεπό ή ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός ρεπό Παναθηναϊκός. Δεν είναι. Είναι έτσι και το ξέρεις πολύ καλά. Ο μικρό κόσμος του μπάσκετ είναι έτσι δομημένος που ενώ όλοι μπορεί να βλέπουν μια κατάσταση που είναι στραβή, οι περισσότεροι κάνουν δεν τη βλέπουν, την αφήνουν να περάσει και να φύγει. Αυτό ακριβώς γίνεται. Είναι το λάθος. Αυτό ακριβώς γίνεται. Και από τη στιγμή που η πολιτεία ίσως να μην θέλει, να μην μπορεί να παρέμβει, να έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί. Η πολιτεία παρεμβαίνει. Πρέπει οι αρμόδιοι φορείς, οι ίδιες οι ομάδες, η Λίγκα να το κυνηγήσει. Δεν περιμένουμε την Ομοσπονδία να το κυνηγήσει. Η Ομοσπονδία είναι. Άση. Αλλού για αλλού είναι η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία τώρα θα έχει τον τελικό, ότι ο ωραίος τελικός και ξέρω εγώ τα γνωστά. Έτσι. Η ίδια η Λίγκα. Ποιος είναι τώρα πρόεδρος, Γαλατσόπουλος, έλα εδώ, μάζεψε τους όλους το καλοκαίρι, είσαι ο πρόεδρος, έχεις εξουσία, έχεις δυναμική, έλα εδώ, όλοι οι μικροί και όλοι οι μεγάλοι, έλα εδώ, να τα βρούμε να κάνουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να γίνει το καλοκαίρι,
το καλοκαίρι για μένα το λέγα. Δεν πρέπει να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αν δεν οι 11 δεν βρουν καλή τηλεοπτική στήριξη, δεν μπορεί τώρα να κλείνει ένα με ένα εκατομμύριο και ο άλλο να κλείνει με 150 χιλιάρικα. Και εγώ νομίζω ότι, πλέον στι περισσότερε ομάδε τη Α1, στι περισσότερε, έτσι όχι σε όλε, υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, υπάρχουν διοικήσει που και χρήματα ρίχνουν και προσπαθούν να έχουν την ομάδα του σε ένα καλό, σε ένα υψηλό επίπεδο. Είναι πολλέ αυτέ οι ομάδε, δεν είναι λίγε. Ωραία. Το Λαύριο είναι μια πολύ σοβαρή ΚΑΕ. Σωστό. Ο Προμηθέας είναι μια πολύ σοβαρή ΚΑΕ. 300 χιλιάρικα. Η Κίνη είναι το ίδιο. Ποιος άλλος, ρε. Ο Κολοσσός όλα αυτά τα χρόνια, το Ρέθυμνο, έτσι, έχουν ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας ουσιαστικά, ωραία, οι οποίοι κάθε χρόνο... Ναι, σκέψου να είχαν και τη βοήθεια. Θα μου πεις, αν είχαν και τα 350 χιλιάρικα εγγυημένα από το λεπτικό, δεν θα ήταν έτσι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, όλο είναι το πακέτο. Όλο είναι το πακέτο. Ο Φάρος Κρατσινίου δύο χρόνια κορυδεύει το ελληνικό μπάσκετ. Ανεβαίνω, όχι δεν ανεβαίνω. Ανεβαίνω, όχι δεν ανεβαίνω. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Ναι. Εγώ από την πρώτη στιγμή, όταν, την πρώτη χρονιά που δεν ανέβηκε, είπα όμως που μου διέπρεπε να τιμωρήσει το Φάρο. Τι δεν ανεβαίνω. Και είπα επειδή παίζω. Δηλαδή, συγγνώμη, κατέστρεψε τα όνειρα των άλλων ομάδων και ξαφνικά λες δεν παίζω. Κάτσε ρε φίλε, οι άλλοι έχουν κάνει ένα προγραμματισμό, ένα budget. Ναι. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να το κάνει. Αυτή η κουβέντα αυτό. Γίνεται τελευταία καλοκαιρία και δεν αποκλείεται να γίνει και αυτό. Είναι αρκετά πιθανό να γίνει και αυτό πάλι να έχουμε το ίδιο πράγμα, έτσι. Ανεβαίνω, δεν ανεβαίνω. Γι' αυτό το λέμε τώρα, γι' αυτό το συζητάμε τώρα. Και αν ακούνε κάποιο από τον Εσάκε, ας το μεταφέρει και στον πρόεδρο κύριο Γαλατσόπουλο. Τα λέμε τώρα, Φλεβάρι, για να μην τα έχουμε το καλοκαίρι, παιδιά. Και το καλοκαίρι, όλο αυτό το θέμα που συζητάμε μπορεί να εμπλέκει μια ομάδα τη πόλη μα. Μπορεί. Και μιλάω φυσικά για τον Άρη. Μπορεί. Η Λίγκα είναι σοβαρή, θα πρέπει να δει τι θα γίνει με τον Άρη. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω η Λίγκα να πληρώσει τα χρέη του Άρη, τα χρέη του Λάσκαρη, προς Θεού, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Αλλά πρέπει να δει, γιατί και ο Άρης του χρόνου, αν ξεκινάει και ξέρει ότι θα πάρει ένα τηλεοπτικό 500.000 αντί για πόσο πήραν εσείς φέτος, 2-20. 220. Έτσι. Χωρίς τους φόρους και τα σχετικά, γιατί στο λάμπι να βάζουμε και τους φόρους. Έτσι. Αλλιώς θα είναι προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό τα λέμε τώρα, γιατί πρέπει επιτέλους η Λίγκα να σταματήσει ένα διακοσμητικό στοιχείο και να παίρνει αποφάσεις για το καλό του μπάσκετ. Είδαμε τι έγινε με τον προηγούμενο πρόεδρο από τη Ρόδο που ήταν, τον Πράσινο. Έκατσε 6 μήνες, τα διέλυσε όλα, έφυγε. Το λέγαμε. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που έχει παίξει ένα φεγγάρι, λες, ποιος είναι αυτός ο κύριος. Ξέρουμε, ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκατέβατος στο ελληνικό μπάσκετ. Το ψηφίσαν οι ομάδες, γιατί το είπε ο Παναθηναϊκός. Το ψηφίσαν οι ομάδες και σε 6 χρόνια αυτός ο κύριος εξαφανίστηκε. Πέρασε το τέτοιο με τους 6 Αμερικανούς, πέρασε έναν άλλο νόμο, τι πέρασε, δεν θυμάμαι, με έναν άλλο κανονισμό και γεια σας. Και γεια σας. Και αυτόν όμως το ψηφίσαν οι ομάδες. Κάποιοι το ψηφίσαν, δεν το ψήφισα εγώ. Το ψήφισαν οι ομάδες. Το ψήφισαν. Οι ομάδες να κοιτάξουν το καλό τους. Εμείς προσπαθούμε να κοιτάξουμε το καλό του μπάσκετ γενικότερα. Οι ομάδες κοιτάξουν το δικό τους το καλό πρώτα και μετά το μπάσκετ θα θέλουν. Αν κοιτάξουν όλους το δικό τους το καλό, θα κοιτάξουν και το μπάσκετ. Έτσι το αναφέρουμε, γιατί έχουμε αυτά τα θέματα και... Καλά, εντάξει. Δεν είναι κάτι που... Δηλαδή, να αφήσει σχολείο στο ότι μια ομάδα μπορεί να παίξει σήμερα τελευταίο του παιχνίδι με 7 παίκτες και να πει ότι εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Ωραία, και δεν θα κατέβει κιόλας και τελείωσε. Δεν είναι κάτι απλό, ούτε κάτι συνηθισμένο. Είναι κρίμα φυσικά, γιατί πρόκειται για μια ομάδα καλή όπως ήταν τα Τρίκαλα τόσα χρόνια και μια περιοχή η οποία έχει αυτό το αθλητικό μέσα της. Βεβαίως. Και δυνατή περιοχή. Ακριβώς. Και θέλουμε να έχουμε ομάδες από τα Τρίκαλα, ομάδες από την Ήπειρο, ομάδες από την Κρήτη, ομάδες από τα νησιά εφόσον μπορούν, ομάδες από τη Θεσσαλονίκη εφόσον υπάρχουν. Έτσι, ή από τη Βόρεια Ελλάδα, να οτιδήποτε, οτιδήποτε είναι υγιές και μάλιστα αν είναι και στην επαρχία είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι, φυσικά. Είναι ακόμα καλύτερο. Δεν είπα δηλαδή τα Τρίκαλα να διαλύει. Όχι, αλλά όποιος είναι να το κάνει αυτό. Ναι, και εκτός από αυτό να υπάρχουν και κανονισμοί και κανόνες. Ωραία. Πήγαν τώρα δύο άτομα, τρία πήγαν την ομάδα στη Λάρισα. Βλέπεις τι κόσμο έχει. Και δεν πάει κανείς. Μα δεν ασχολείται κανείς. Δεν πάει κανείς. Στο γήπεδο. Δεν πάει κανείς. Τι για να έχουμε το Φάρο, να λέμε Φάρο Κρατσινίου, γιατί φοβήθηκε. Γιατί έγινε αυτό, γιατί φοβήθηκε ότι τιμώρησε. Εντάξει, αυτό που έβαλε τα λεφτά στο Φάρο έφυγε, πήγε στον ελληνικό νοικιάς νομίζω. Mm-hmm. Και εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί, πέφτει, πρέπει να τα φωτίσουν αυτά τα πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό. Όμως για να κάνω πάσα για να μην φάμε και πάρα πολύ χρόνο και γι' αυτό, γιατί μετά έχουμε ασχοληθεί και με ΠΑΟΚ. Κάβε έχουμε την κλήρωση Τσάμπο και με Τσάμπο Λίνγκ. Βεβαίως. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει και με τον Άρη. Τώρα φεύγω λίγο, πάμε στον Άρη, γιατί μιλάμε για προβληματικές ομάδες και εκεί δυστυχώς πηγαίνουμε.
Έτσι, όσοι ακούτε βέβαια την εκπομπή, έχουμε πει πώς είναι η κατάσταση στον Άρη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που αλλάζει, για να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, το γνωστό εδώ και δύο μέρες, ότι θα υπάρχουν κουπόνια αύριο στο Αλεξάνδριο, δεν αντικαταστούν τα εισιτήρια, να προσέχει ο κόσμος. Έτσι, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις ένα κουπόν και θα μπεις στο γήπεδο. Το κουπόν είναι οικονομική στήριξη για την ομάδα, να πληρωθούν οι παίκτες, να μην έχει κανένα το δικαίωμα προσφυγής. Και οι προπονητές φυσικά, αλλά κυρίως οι παίκτες. Για να μην μπορεί κανείς να φύγει. Τώρα λέμε ότι μπορεί να μην τελειώσει το ποτάμι με 14, να τελειώσει με 12, αλλά φίλε και τα ρούχα σου λέει να έχει τα μισά στον Άρη. Οπότε ο Άλβα σήμερα μαζί με του Super 3 έβγαλαν κουπόνια. Θα υπάρχουν αύριο έξω το γήπεδο. Όποιο θέλει πάει, αγοράζει. Είναι 4.000 νομίζω των 10 ευρώ και 500 των 50. Πα και παίρνει και βοηθά την ομάδα, γιατί τα λεφτά πάνε έτσι κατευθείαν στου παίκτε. Οι εισπράξει πάνε στην ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ σημαίνει λάσκαρη. Οπότε κανεί δεν μπορεί να εγγυηθεί, θα πάνε στου παίκτε τα λεφτά. Ξεκάθαρο. Ένας Άρης λοιπόν ο οποίος είναι σε τραγική κατάσταση. Υπήρχε μια επιστολή της Επιτροπής, θα πω εγώ, δεν θα πω της πλευράς Καπάζου, θα πω της Πενταμελής Επιτροπής προς τον Νίκο Λάσκαρη, που ουσιαστικά ποιο είναι το νόημα, Νίκο? Το νόημα είναι ότι τα χρέη σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχε γίνει η πρόταση έχουν αυξηθεί κατά πολύ, και αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουν τελεσιδικήσει αποφάσεις δικαστήρια, όπου ξαφνικά πρέπει να πληρώσει, ας πούμε, το τζέκινγκ 280.000 ευρώ, το Marble 170, δηλαδή ξέρω εγώ πόσο είναι, και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Έχουν τελεσιδικήσει αυτές τις αποφάσεις. Ενώ όταν είχε γίνει η πρώτη κουβέντα, αυτές ακόμα οι αποφάσεις ήταν στον αέρα. Έτσι, τα χρέη έχουν φύγει. Ουσιαστικά η Πενταμελής Επιτροπή τι λέει, και ο ΑΣ, ότι κοίτα να δεις, Λάσκαρε, δεν μπορείς να την κάνεις και να φύγεις και να μην πληρώσεις τίποτα. Έτσι, δες τι μπορείς να καλύψεις. Αλλιώς ξεκινάμε με τον ΑΣ. Παίρνουμε σειρά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λέει η Επιτροπή, η οποία νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι με τις δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή η πλευρά Καπάζογλου, που είναι αυτή η οποία έχει τα χρήματα, στο πούμε έτσι, μαζί με τους υπόλοιπους, δεν μπορεί να καλύψει το ποσό που απαιτεί αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Έτσι, τα χρέη είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Και ένα μεγάλο ποσό από αυτά είναι απαιτητέα. Δεν είναι άρθρο 99. Την τελευταία φορά που άρεσταν έτσι, και πήρε ο Αρβανίτης τότε τη διοίκηση και έκανε το άρθρο 99. Ήταν άρθρο 99, ήξερες τι θα πληρώσεις, πότε θα το πληρώσεις. Είχες κάνει μια συμφωνία με τους πιστωτές. Είχες βάλει το δημόσιο, είχε πει το δημόσιο τα τρία από τα χρόνια. Μεγάλο βαρύδιο. Έτσι, 680.000 ευρώ ήταν τότε. Τα τρία από τα χρόνια, έβγαινε κάθε χρόνος δημόσιο και πιστωτές στο άρθρο 99. Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν κανονισμένο, ήξερες πότε πρέπει να πληρώσεις. Δεν είχες τίποτα το οποίο να είναι έξτρα και να σε κυνηγάει. Τώρα ο Άρης έχει να τον κυνηγάνε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, πάρα πολλά. Και ουσιαστικά η Επιτροπή, αυτή η Πενταμέλης, λέει ότι Νίκο Λάσκαρη δεν μπορείς να φύγεις έτσι. Απ' την άλλη, όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, να πούμε ότι ο Λευθέρης Αρβανίτης έκανε ένα κάλεσμα προς τον κόσμο να βρεθεί στο κήπεδο, να δώσει το παρόν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αναφέρει και το 2012 που αυτός ήταν μπροστάρης τότε και πήρε την ομάδα και την προχώρησε. Εγώ θα πω βέβαια εδώ ότι είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα όμως. Αυτή η περίοδος είναι πολύ πιο δύσκολη από το 2012 και πολύ πιο δύσκολη από την περίοδο του Καρακίτσου. Έτσι, όπου πολλοί συγκρίνουν, για μένα δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι πολύ πιο δύσκολη αυτή η περίοδος σχέση με το 12. Γιατί το 12 που ανέλαβε την ομάδα Αρβανίτης, ναι, μεν υπήρχαν μεγάλα χρέη. Ναι, μεν η ομάδα πάλευε να μπει στο 99 και κέρδισε να μπει στο 99. Έτσι, αλλά οι μέτοχοι τότε ήταν μαζί σου. Στηρίζαν δηλαδή αυτή την αλλαγή τότε από Δαμιανίδη σε Αρβανίτη. Να κάνω μια παρένθεση, παύλα ερώτηση. Επειδή το ξέρω και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το θέμα του 99 στον Άρη πού βρίσκεται? Είμαστε στην τέταρτη χρονιά ουσιαστικά. Ωραία. Νομίζω αλλά τηρείτε. Τέσσερα. Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν μείνει πίσω οι παίκτες, ναι. Με τους οποίους έχει γίνει μια συμφωνία να παίρνουν κάποια λεφτά από το τηλεοπτικό. Ναι. Η συμφωνία που έχει γίνει με τον κύριο Πετράτο. Ναι. Το λέω γιατί είναι Βραχνάς, ο οποίος δεν φεύγει εύκολα. Το δημόσιο πληρώθηκε, που είχε πληρώσει μια τελευταία ο Νίκος Λάσκαρης τότε πριν την εκδίκαση της υπόθεσής του, και ουσιαστικά, ναι, από ό,τι φάνηκε ήταν μια κίνηση ότι από δικηγόρο ότι πλήρωσε να μην έχει θέματα με το δημόσιο. Γιατί αν έχει θέματα με το δημόσιο και χρωστάς, δεν θα σε αφήσουν χωρίς εγγύηση. Θα σε βάλουν, ξέρω εγώ, θα κρίνουν ότι πρέπει να βλακιστείς. Και αυτό, γι' αυτό έγινε. Αλλά μέχρι ένα σημείο δηλαδή το δημόσιο είναι πληρωμένο. Οι πιστωτές γενικά δεν μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ πίσω, αλλά είναι πίσω. Mm-hmm. Έτσι αρκετά. Έγινε μια συμφωνία μαζί τους να πάρουν κάποια χρήματα μέσω του τηλεοπτικού. Το θέμα είναι ποιος θα πρώτο πάρει από το τηλεοπτικό. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά είναι ακόμα, έχει το όρθιο 99. Απλά
τα χρόνια του Άρη, τα τρία πρώτα χρόνια ήταν τα δύσκολα. Αυτά περάσαν. Ναι. Τώρα υποτίθεται δεν ήταν πιο εύκολα. Δηλαδή, νομίζω αυτή τη χρονιά είναι το σύνολο γύρω στου 340.000. Μετά πάει 180, 150, 120, κάπως έτσι είναι. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νόμα, αλλά πέφτει μετά δραματικά. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή τα τρία πρώτα χρόνια που ήταν 680 το χρόνο. Αυτά ήταν πίκρα. Ναι, βέβαια. Η πίκρα η μεγάλη. Ο φίλος ο Άγγελος ρωτάει, γιατί δεν φεύγει ο Λάσκαρης, τι επιδιώκει. Φίλε μου, Άγγελε, γιατί δεν φεύγει ο Λάσκαρης. Εσύ, αν είχες πετύχει εκατομμύρια χρέη και μπορούσες μέσα στο μυαλό σου σκεφτόσουν ότι υπήρχε μια επιλογή να φύγεις χωρίς να έχεις τίποτα, δεν θα το κυνηγούσες μέχρι το τέλος. Να σου πω γιατί δεν φεύγει ο Λάσκαρης. Γιατί ο Λάσκαρης δεν ενδιαφέρεται για τον Άρη. Δεν τον νοιάζει γιατί έχει και την δική του υπόθεση. Και γιατί ο Λάσκαρης, παιδιά, θα το τραβήξει μέχρι το τέλος για να γλιτώσει τα χρέη. Ο Λάσκαρης περιμένει να πάρει συγχωροχάρτη χρεών. Αυτό περιμένει να πάρει ο Λάσκαρης. Όπως όταν έφυγε ο Δαμιανίδης, πήρε ένα χαρτί για τα χρέη και δεν είχε καμία ευθύνη για τα χρέη, γι' αυτό δεν μπορούσε να τον κάνει τίποτα ο Άρης. Άσχετο αν ο Δαμιανίδης κυνήγησε τον Άρη και τον κυνηγάει, αλλά χάνει στις δίκες. Αυτό θέλει και ο Λάσκαρης, Άγγελε. Ο Λάσκαρης λέει τώρα, παιδιά, πάρτε τις μετοχές, αλλά ουσιαστικά δεν δίνει 90% μετοχές. Δίνει 4,5-5 εκατομμύρια χρέη. Και αυτό θέλει ένα χαρτί που δεν ευθύνεται για τίποτα. Αυτό θέλει ο Λάσκαρης. Γιατί αν δεν υπογραφεί αυτό το χαρτί, όπου και να πάει ο Άρης, σε όποια κατηγορία και να πάει ο Άρης, τα χρέη θα κυνηγάνε τον Λάσκαρη. Όχι μόνο αυτόν. Θα κυνηγάνε και τον Μάνο Λάσκαρη και την Τζόρτζα Ευσεβίου και πιθανολογώ και τον Λευτέρα Βανέτη. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά κυρίως θα κυνηγάνε Λάσκαρη, Νίκο, Μάνο και Τζόρτζια. Και Αρβανίτη. Ο Λάσκαρης αυτό δεν λέει στη Μέγκελε. Τι λέει στον Καπαζό, λέτε παιδιά πάρτε το 60% και αν δεν πληρώσω το καλοκαίρι γιατί περιμένω τους Τούρκους να έρθουν. Βέβαια να πω ότι από τους άλλους τους Τούρκους bye bye, έτσι καμία, ούτε ένα σχόλιο, ούτε ένα post. Κάτι ρε παιδιά, ένας φίλος άμα ακούει, ας σου πει εντάξει ας κάνουν ένα post. Δεν πειράζει, να μας πούνε τώρα τι γίνεται με τις επενδύσεις και τις χορηγίες. Γιατί κάποιοι λένε μη, όχι μην τα λες αυτά, τώρα είναι άλλες ώρες κρίσιμες, όχι παιδιά και αυτά πρέπει να ακούγονται για να μην ξεχνάει ο κόσμος. Όλοι να θυμούνται, να μένει αυτό στο μυαλό. Γιατί σε 5 χρόνια θα κάνεις τα ίδια πράγματα πάλι. Τα ίδια λάθη. Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνεις και να θυμάσαι και να προχωράς. Γιατί κάποιοι κύριοι πριν μήνες βγάζαν και λέγανε και βρίζανε τους δημοσιογράφους και λέγανε και λέγανε και λέγανε και τώρα εξαφανιστήκαν όλοι τους. Τώρα τίποτα, εξαφανιστήκανε. Και μπράβο σε αυτή την κίνηση που γίνεται από συγκεκριμένους ανθρώπους που ακόμα και τώρα το παλεύουν ενώ ξέρουν δεν μπορούν να το κάνουν. Και αυτό θέλει η Άγγελο Λάσκαρης αυτή τη στιγμή. Ο Λάσκαρης θα βρει, να το πω λαϊκά, ένα κοροϊδό να το φορτώσει 5 εκατομμύρια. Και να υπογράψει ένα χαρτί ότι ο Λάσκαρης δεν έχει καμία ευθύνη. Για να μην μπορεί να το δημόσιο να το κυνηγήσει τίποτα. Γιατί άμα μπει στη μέση στο δημόσιο και κυνηγάει το Λάσκαρη, γεια σας. Γεια σας. Πιστεύω ότι και ο Λετωνός θα παρακαλάει να μην γίνει αυτό. Γιατί και ο Λετωνός θα χάσει ότι κρατάει το Λάσκαρη τώρα με τα ασφαλιστικά. Άμα πει το δημόσιο, έτσι πως είναι το ελληνικό δημόσιο, γεια σας. Αλλά αυτό το χαρτί δεν μπορούν να το δώσουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα που είναι και ούτε ο Αστέχης μπορεί να το δώσει. Γιατί θα πάρεις 5 εκατομμύρια χρέος, ποιος θα το καλύψει αυτό το χρέος, τα 5 εκατομμύρια. Με τα έσοδα που συζητούσαμε πριν με τον Νίκο που λέγαμε για το τηλεοπτικό που είναι 220.000, με μπαν, με αποφάσεις που τρέχουν και πρέπει να πληρώσεις γιατί. Να σου πω κάτι, με τον Σίμψακ θα βρει λύση ο Άρης. Θα κάνει διακονισμό. Με τον Κούνο πάει κανένα διακονισμό. Με του Σκορδίλη θα κάνει. Με τον Μάλμπλε θα κάνει. Που τα θέλει ακατέβατα. Με τον Τζέγκη θα κάνει. Που τα θέλει ακατέβατα. Με τον Καβαδά θα κάνει. Κάποιοι λέγανε ότι ο Καβαδά θα κλείσει τον Άρη και θα κάνει. Που δεν υπήρχε τίποτα. Αλλού έκλεισε. Με κάποιους άλλους θα κάνεις, με ξένους θα κάνεις, με τους ξένους όπως πάντα, ας τον Καβαδά, θα κάνεις με τον Καβαδά. Με τους ξένους θα κάνεις. Όχι. Άρα αυτά πρέπει να τα πληρώσεις. Πώς τα πληρώσεις. Το καλοκαίρι με μηδέν έσοδα. Πάλι ο κόσμος να περιμένουμε. Τον κόσμο. Που αυτή η κίνηση που γίνεται αύριο με το Λαύριο με τα κουπόνια είναι αξιέπαινη πραγματικά και στους οργανωμένους και στον Αβασίγμα. Είναι μια προσπάθεια να κρατήσει αυτήν την ομάδα όσο έχει. Γιατί άμα ο Ντουβιέ που κάνει καλά νούμερα, ο Μάρος που κάνουν καλά νούμερα, έρθει μια Ιταλική ή Ισπανική ομάδα γιατί μετά το Φαλανέ τελειώνει σιγά σιγά το τμήμα του και πάμε στα playoff. Και εκεί γίνεται αλεσβερίσι τώρα. Οι ομάδες, κάποιες ομάδες παίρνουν παίκτες.
ακόμα και σε χαμηλές κατηγορίες, στην Α2 Ιταλίας, ας πούμε, ή στη Β' κατηγορία Ισπανίας. Θα πούνε Ελλάδο, του βγει καλός. Άμα όμως ο Ντουβί είναι πληρωμένος, δεν μπορεί να φύγει. Άμα ο Ντουβί όμως έχει να πάρει δύο μήνες, για σας. 7 παίχτες ο Άρης. Αυτό θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αύριο. Να πάρουν ό,τι μπορούν για να πούνε Ελλάδο. Πάρε εσύ Μπέλ, πάρε εσύ Ντουβί, πάρε εσύ οι Έλληνες. Είναι πάρα πολύ πίσω. Παίχτες. Αν ξέρεις κανείς τον Αθηναίο ο οποίος έχει κλειδώσει από το τηλεοπτικό και όταν πληρώνει το τηλεοπτικό παίρνει κάποια χρήματα, οι Έλληνες υπόλοιποι είναι πίσω. Αλλά οι Έλληνες δεν θα φύγουν. Δεν θα φύγουν, παιδιά, οι Έλληνες. Αυτοί που έχουν μείνει στον Άρη θα μείνουν. Αυτοί που θέλαν να φύγουν, φύγαν. Αυτοί που θέλαν να φύγουν από τον Άρη, το ξαναλέω και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Αυτοί που θέλαν να φύγουν από τον Άρη, φύγαν. Δεν τους έδιωξε κανείς. Φύγαν αυτοί που θέλαν να φύγουν από τον Άρη. Αυτοί που θέλουν να μείνουν, θα μείνουν στον Άρη. Και θα παίξουν και τραυματίες και θα παίξουν και 1002. Αυτοί που θέλαν να φύγουν. Μια χαρά φύγαν, έτσι δεν είναι, Νίκο? Μια χαρά φύγαν. Δεν είδα να έχουν κάποιο θέμα. Έτσι, μια χαρά φύγανε. Κι άλλοι είναι απλήρωτοι. Κι άλλοι έχουν δικαίωμα να φύγουν. Κανείς δεν έφυγε όμως. Για να τα λέμε λίγο τα πράγματα και να λέμε για κάποια πράγματα πώς είναι, έτσι. Γιατί δεν μου αρέσει να ερωτήσω. Και επειδή η κατάσταση είναι κρίσιμη, προσωπικά εγώ δεν θα αφήσω να πει τίποτα κάτω. Να λέμε διάφορα. Δεν είναι όλα ο Λάσκαρης. Εντάξει. Ο Λάσκαρης έχει τεράστιο επίπεδο ευθύνης. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, Νικό. Δυστυχώς. Κάθε εβδομάδα που περνάει τα χρέη αυξάνονται στον Άρη. Στο αγωνιστικό η ομάδα είναι έτοιμη για το παιχνίδι με το Λαύριο. Έτσι θα έχουμε και μια συζήτηση με τον Δημήτρη Βεργίνη μετά από το Λαύριο να μας πει και πώς αντιμετωπίζουν και αυτή το μάτς. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι το πιο ενδιαφέρον. Το πιο σημαντικό τη αγωνιστική. Έτσι. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον και τη πέμπτη ομάδα του Πάκου με την Κίμη έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά αυτό είναι. Κοίτα, αυτό νομίζω είναι και ιστορικά για το Λαύριο ενδιαφέρον. Γιατί θα την κάνω αυτή την ερώτηση στον Δημήτρη Βεργίνη. Αν περίμενε κάποια στιγμή παίζοντα το Λαύριο, θα έρθει στο Αλεξάνδρου και θα είναι φαβορή. Φαβορή, ρε φίλε. Να ανοίγει στοιχηματικέ εταιρείε και να βλέπει το Λαύριο να είναι στο, δηλαδή, στο 1,70 και ο Άρης στο 2,55 στην έδρα του με το Λαύριο, έτσι. Πόσο είναι τώρα για πες? 1,60 είναι το Λαύριο, τώρα 2,45 ο Άρης. Δηλαδή θα έχει κόσμο αύριο, εγώ πιστεύω θα έχει κόσμο. Και ο κόσμο αλλάζει τα δεδομένα. Έτσι. Αλλά αγωνιστικά, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή το Λαύριο είναι ανώτερο από τον Άρη. Ναι. Αγωνιστικά, να το δούμε ψυχρά μπασκετικά. Ναι. Το Λαύριο είναι ανώτερο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα δεν είναι. Δυστυχώς, μακάρι να έχουμε να πούμε κάτι καλό στο μπασκετικό Άρη. Δεν υπάρχει κάτι, μπασκετικό, κάτι καλό, κάτι θετικό. Ο Άρης, ο οποίος μπήκε προχθές στη FIBA και πραγματικά όποιος μπαίνει, είτε είναι Αριανός είτε είναι μπασκετικός και βλέπει τον Άρη να είναι στη λίστα του, να έχει δύο μπαν παρακαλώ. Δύο. Μάρμπλ Καβαδάς. Στη λίστα και να είναι μαζί με την Ολυμπιάδα Πατρών που δεν υπάρχει πια. Με το Μαρούσι το χρεοκοπημένο το οποίο άλλαξε και έγινε πως έγινε. Ξέρω εγώ, με κάτι άλλες ομάδες από τη Ρουμανία και από την Τουρκία που δεν υπάρχουν πια και να είναι εκεί και ο Άρης πάλι με δύο μπαν. Τι να πω. Τι να πω. Πραγματικά εμένα, Νίκο, με πήγε σε λήψη. Θλίψη. Ναι. Βλέποντας τον Άρη να έχει δύο μπαν στη λίστα. Μέσα στα ποσά που στις διάφορες ομάδες που έχει βάλει η FIBA είναι και η ΑΕΚ. Κάτι που να πω την αλήθεια σε όσους. Το μπαν δεν την έχει η λίστα του μπαν. Όχι, δεν είναι στο μπαν. Ότι έχει βγει απόφαση. Ναι. Για την άκρη έχει βγει, αλλά έχει μια διαδικασία η ΑΕΚ να τη βρει την άκρη και αυτά. Ναι. Μιλάμε για μπαν οριστικό, δηλαδή. Ναι. Μπαίνει λοιπόν μέσα και βλέπει Άρης Θεσσαλονίκη, Άρης BC. Ναι. Δύο μπαν. Mm-hmm. Έχει δύο μπαν. Ναι. Άρης Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, φτάσαμε 9 και κάτι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας να κάνουμε και την κουβέντα με τον Δημήτρη Βεργίνη, να μιλήσουμε για το Λαύριο που πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους εμάς, ναι, ναι, στην σεζόν που κάνει μέχρι τώρα. Να πούμε και για το παιχνίδι του αυριανού. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής Basket City. Ξεκινήσαμε, είπαμε, αρκετά και για όσα γίνονται στην Α1. Με τις ομάδες που έχουν προβλήματα και φυσικά επειδή μιλάμε για ομάδες που έχουν προβλήματα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Άρη που έχει αύριο το πολύ δύσκολο, έτσι όπως είναι η κατάσταση δεδομένη χρονική στιγμή, παιχνίδι με το Λαύριο. Για τα του Σαββατοκύριακου στο All-Star Game, νομίζω ότι πιο πολύ μπορούμε να μείνουμε στα του Σαββάτου και όχι τόσο στις Κυριακής, που ήταν πραγματικά κάτι ωραίο το να επιστρέψουν όλοι αυτοί που τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντάς τους
λίγοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν ακόμα. Α1, θα πω εγώ. Δηλαδή, ο Παπαλουκάς, ας πούμε, νομίζω ότι παίζει παντού. Οκ, okay, δεν παίζει Ευρωλίγκα. Εντάξει. Ο Τσαρτσαρίς, το κορμί του είναι ίδιο. Με αυτό που σταμάτησε από τον Παναθηναϊκό, όπως θα θυμάστε από τον Παναθηναϊκό, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Εντάξει, το δικό μας το Γιαννούλη δεν μπορώ να πω. Ο Γιαννούλης είναι ακόμα μάχημος. Παίζει ακόμα, έστω και τοπικό, παίζει. Είναι εκεί. Ήταν κάτι ωραίο αυτό το Σαββάτο, το να παίξουν οι μικροί με τους βετεράνους έτσι των τελευταίων χρόνων, που έχουν χαρίσει πολλές μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ. Νομίζω ήταν καλό ότι έγινε στην Πάτρα, γιατί η Πάτρα έχει κόσμο μπασκετικό, είχε όρεξη να βρεθεί, και το λέω αυτό γιατί επειδή έτυχε να είμαστε και εμείς εκεί. Το Σαββατοκύριακο καιρός ήταν πολύ κακό. Το γήπεδο του το Δημήτρη Στόφαλος είναι έξω από την Πάτρα. Δεν είναι δηλαδή σε κεντρικό σημείο, κάπου μέσα στο κέντρο, για να πεις ότι περνούσε κάποιος και μπήκε. Οπότε η παρουσία του κόσμου, κυρίως την Κυριακή που ήταν κατάμεστο, και το Σάββατο που ήταν μόνο πίσω από τις δύο πασχέτες, δεν είχε κόσμο. Νομίζω ότι από πλευράς ανταπόκρισης υπάρχει ευχαρίστηση. Νομίζω ότι επειδή είχε σταματήσει τα τελευταία 4 χρόνια, δεν γινόταν το All-Star Game. 4 χρόνια πρέπει να ήταν. Ναι. Θα είναι καλό να μονιμοποιηθεί ξανά και να είναι μια γιορτή. Σίγουρα επιδέχεται βελτιώσεων. Έτσι. Σίγουρα επιδέχεται διάφορων βελτιώσεων, και στο κομμάτι του θεάματος και στο κομμάτι της διοργάνωσης. Οκ, okay, δεκτό. Αλλά θα είναι σημαντικό να γίνεται κάθε χρόνο. Να γίνεται κάθε χρόνο. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι παίχτες το απόλαυσαν, τους άρεσε το να χαλαρώσουν ένα Σαββατοκύριακο από τις συνεχόμενες έτσι υποχρεώσεις, να βρεθούν και με φίλους τους, έτσι, γιατί μην βλέπω τους παίχτες μέσα στο γήπεδο, είναι αντίπαλοι. Περισσότεροι μεταξύ τους είναι φίλοι. Κοίτα, εγώ πιστεύω είναι και καλοί φίλοι. Η λύση για να γίνεται All-Star Games στην Ελλάδα, δυστυχώς, πρέπει να είναι να υπάρχουν πόλεις οι οποίες να θέλουν να το διοργανώσουν, που σημαίνει να καλύψουν έξοδα. Ξεκάθαρα. Ναι, νομίζω έτσι, ότι φέτος. Μόνο έτσι θα μπορεί σχεδόν να συνεχίσει να γίνει. Όλα τα έξοδα, τα περισσότερα τέλος πάντων, τα κάλυψε ο μεγάλος χορηγός που ήταν η εταιρεία των καυσίμων, η ΕΚΟ. Νομίζω σε όλο αυτό το. Σε όλη αυτή τη διοργάνωση τέλος πάντων είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή ο Γιώργος Καλαφατάκης, ο οποίος εργάζεται πλέον στα ΕΛΠΕ, στα Ελληνικά Πετρέλαια. Έχει ρόλο υπευθύνου αθλητικών δραστηριοτήτων, αν τον θυμάμαι καλά ακριβώς τον τίτλο του. Ο προπονητής Γιώργος Καλαφατάκης, και ήταν και αυτός πολύ σημαντικός κρίκος στο να υπάρξουν οι πόροι για να γίνει μια τέτοια διοργάνωση. Καλά ήτανε, ξαναλέω ότι σίγουρα επιδέχεται βελτίωσης η όλη διοργάνωση. Σίγουρα δεν είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ένα παιχνίδι και να έχεις πληρώσει και εισιτήριο που δεν παίζουν καθόλου άμυνα. Εντάξει, όπως δεν λέμε να σχιστεί στην άμυνα στο παιχνίδι της Κυριακής. Έτσι και στο NBA γίνεται αυτό. Αλλά από αυτό νομίζω αλλάζει αυτό. Εντάξει, έχει ένα κάτι στο NBA γίνεται στα πρώτο ημίχρονο, δεν παίζουν καθόλου άμυνα ή μέχρι το τρίτο 12 λεπτό. Μετά όμως σοβαρεύονται. Ναι, αυτό λέω. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτεί. Εντάξει, τώρα να βλέπει κάποιον να πετάει την μπάλα για να καρφώνει δεν είναι τώρα. Δεν είναι και πολύ ωραίο, ας πούμε. Ναι, θες να δεις και άμυνες, ρε παιδί μου. Δεν λέμε τώρα να πέφτει ξύλο τσαρκούδας. Ναι. Αλλά, μια φορά πήγε και άμυνα αυτό το παλικάρι ο Μούντι και την έκανε την τάπα το εκεί πέρα και το πήραν στο τέλος. Και αυτό είναι ωραίο. Ναι. Εντάξει, είναι καλό, γιατί και στην Αμερική είχε γίνει αυτό. Ναι. Έτσι και στην Αμερική κάποια στιγμή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να πάει να δει όλους αυτό, γιατί και τους βλέπεις. Έτσι παίζουν αγώνες. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, που στην Πάτα, ας πούμε, δεν θα δουν το Διαμαντίδη π.χ. Ναι. Ή δεν θα δουν τον Καλάθι. Αλλά και στο NBA έτσι, υπήρχε οδηγία. Παιδιά, δεν το κάνετε τσίρκο. Ναι. Δηλαδή να κατεβαίνουν πέντε, να πετάνε στην μπάλα στο ταμπλό και άλλοι να τον κοιτάνε. Παίξτε λίγο. Ναι. Ωραία, να κάνει θέαμα, να κάνει αυτό που. Δες, το πρώτο ημίχρονο δες τι κάνουν. Χαβάλε τελείως. Χαβάλε. Αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο σοβαρεύονται. Βάζουν οι καλές πεντάδες, παίζουν για την νίκη. Είναι πολλά. Ναι. Γιατί είναι και η εντολή του NBA, παιδιά, παίξτε. Δεν είναι. Εντάξει, δεν λέμε, σου λέω, δεν να παίζει τώρα να ξεκινήσει. Να σκυλιάσει την άμυνα. Άμυνα ζώνη, α πούμε, να κάνει βάζα, να κάνει 2-3 άμυνα ζώνη. Okay. Αλλά τώρα και αυτό να μην παίζει κανεί άμυνα και να πηγαίνει να σα καρφώνει, εντάξει, ρε παιδιά. Δεν είναι όλο το game αυτό. Μακάρι να συνεχιστεί, να γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, γιατί πραγματικά είναι κάτι που, εφόσον έχει αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο, κυρίως στην επαρχία ουσιαστικά, έτσι, γιατί εκεί έχει το ενδιαφέρον, μακάρι να συνεχιστεί και να ξαναγίνει θεσμός όπως ήταν
πριν διακοπή για 4 χρόνια. Τώρα γυρίζοντας στα δικά μας, επειδή έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, είπαμε και πριν ότι η αγωνιστική 16η ξεκίνησε σήμερα με τα παιχνίδια του Ρεθύμνου με την ΑΕ και τον Τρικάλο με τον Ολυμπιακό. Το ό,τι έγινε στο Star Game μένει εκεί. Έτσι, ξεκούραση τέλος πάντων, χαλαρή διάθεση και όλα αυτά. Από χθες όλοι έχουν μπει σε διαδικασία αγώνων. Το ίδιο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα μάτς την Πέμπτη, είναι το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της 16ης αγωνιστικής. Προέκυψε ένα σημαντικό ζήτημα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Θα φανεί αύριο κατά πόσο σίγουρα επηρεάζει το κατά πόσο μπορεί να παίξει ο συγκεκριμένος παίκτης. Και μιλάω για τον Ουσμάν Κρουμπάλη, ο οποίος στη σημερινή προπόνηση έσπασε τη μύτη του σε μία φάση. Πήγε για ανάταξη και εξετάσεις και ό,τι άλλο υπάρχει, και αύριο θα ξέρουμε ακριβώς αν είναι σε θέση να αγωνιστεί με προστατευτική μάσκα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το κάταγμα. Οπότε σε κάθε περίπτωση υπάρχει ζήτημα για τον ΠΑΟΚ με τον Κρουμπάλη. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με την Κίμη. Έλεγα και πριν ότι η κατάσταση έτσι όπως είναι στη βαθμολογία της Α1 για τις ομάδες που διεκδικούν την πρώτη τετράδα, και αυτές τώρα που μιλάμε είναι το Λαύριο, ο Προμηθέας, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, κοντά είναι σχετικά και ο Κολοσσός, κοντά είναι και το Ρέθυμνο, δεν είναι πολύ πίσω το Ρέθυμνο, που έχασε σήμερα βέβαια από την ΑΕΚ, κοντά είναι και η Κίμη. Έτσι, η Κίμη από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ο Βετούλας, να σε διακόψω, τον Νίκο, είπε ότι δεν μπορείς να μαρκάρεις με τους παίκτες, λέει, τους τρεις παίκτες που δεν μπορούσαν να κοίταρει η φανέλα. Ε, δίκιο έχει. Για τους διαιτητές ομάδες. Έγινε αυτό το εκνευριστικό, είναι η φετινή έτσι. Ο φετινός κανόνας των αγώνων που βλέπουμε να υπάρχουν παράπονα από ομάδες, που στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορεί να παίξει άμυνα η μία ομάδα. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται να παίξει άμυνα, γιατί όταν πάει να παίξει άμυνα παίρνει φάουλα αμέσως. Έτσι σιγά σιγά δημιουργείται μια κατάσταση στο παιχνίδι, και στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το πράγμα ισορροπείται. Ωραία. Δηλαδή δεν διαμορφώνουν αποτέλεσμα διαιτητές, αλλά οδηγούν το παιχνίδι προς μια κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, στο τέλος η ΑΕΚ νίκησε. 20 βολές παραπάνω στο Ρεάλ. Και ποιοι ήταν διαιτητές σήμερα στο Ρέθυμνο ΑΕΚ? Ο Σόμος, και τον Παντελίδη, δεν θυμάμαι το δεύτερο. Ο Σόμος και ο Παντελίδης ήταν οι δύο από τους τρεις που ανάγκασαν τον ΠΑΟΚ να βγάλει ανακοίνωση μετά το παιχνίδι στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Τιμωρήθηκαν μία αγωνιστική, όπως συνηθίζεται, σιωπηρά, έτσι, γιατί και δεν ανακοινώνει τιμωρίες ποτέ. Ναι. Ξέρουν όλοι αυτό που λέγαμε στο μικρό κόσμο του μπάσκετ πριν, ότι όταν κάποιοι διαιτητές δεν ορίζονται μία-δυο αγωνιστικές, πάνε από ότι έχουν τιμωρηθεί μάλλον, γιατί δεν έχουν ρεπό. Δεν το ξέρουμε, ναι. Και μετά επιστρέφουν κανονικά, σαν να μην τρέχει τίποτα, όπως έγινε και τώρα με τον Σόμο και τον Παντελίδη σε αυτό το παιχνίδι του Ρεθύμνου με την ΑΕΚ. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πριν αυτό το μάτς με την Κίμη την Πέμπτη, έχει δύο νίκες διαφορά. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 8-7 και η Κίμη είναι στο 6-9. Εγώ λέω ότι η Κίμη δεν έχω το πρόγραμμά της, είναι η αλήθεια, στο δεύτερο γύρο, αλλά δεν ξέρω αν έχει πολλά δύσκολα μάτς εκτός έδρας. Το ρόστερ που έχει πλέον και με τον μπάσκετ που παίζει είναι ομάδα που μπορεί να φτάσει μέχρι και στο 6. Ναι, να φτάσει εκεί ψηλά. Εντάξει. Να φτάσει μέχρι και το 6. Οπότε είναι σημαντικό παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι μάλλον για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί, από τις ήττες που έχει κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, αυτές που τον πειράζουν, που τον έχουν τραβήξει πιο κάτω από το 3-4, είναι τα Τρίκαλα και ο Φάρος. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να χάσει αυτές τις δύο ομάδες εκτός έδρας. Λες να πάρει πίσω τους βαθμούς. Και αν με τα Τρίκαλα την ήττα εκείνη στην τέταρτη αγωνιστική. Την παλατζάρισε, μπορεί να πει κάποιος, με την νίκη επί του Ολυμπιακού εντός έδρας. Να πεις ότι ήταν έκπληξη αυτό. Γιατί ένα παιχνίδι που υπολογίζει μπορεί να τα τρίκα, αλλά ένα παιχνίδι που δεν υπολογίζει μπορεί να είναι Ολυμπιακός. Αυτή την ήττα στο Φάρο ακόμα δεν έχει ματσάρι. Οπότε είναι ένα δύσκολο μάτσα, αλλά δεν είναι παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης σεζόν που μπαίνει ο ΠΑΟΚ πλέον. Ο οποίος ναι, μεν έχει καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά πλέον δεν έχει παιχνίδι κάθε τρεις μέρες. Έχει προκριθεί στην επόμενη φάση του Basketball Champions League, αλλά δεν έχει παιχνίδι κάθε τρεις μέρες. Δεν είναι ένα μάτς το οποίο έχει προηγηθεί ένα ταξίδι δύσκολο για να πας με μισή προπόνηση ουσιαστικά να παίξεις, γιατί έτσι γίνεται.
στην πρώτη φάση τη σεζόν για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Είχε χρόνο να το προετοιμάσει. Εντάξει, είχε από την, την Παρασκευή, όχι, από το Σάββατο και την Κυριακή, λείπανε κάποιες τελευταίες της ομάδας λόγω της παρουσίας στο All-Star Game, αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχε ένα καλό διάστημα να προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ για το μάτς με την, με την Κίμη. Αύριο στις 11.30, ναι, στις 11.30 είναι η κλήρωση στα γραφεία της, της Γενέβης, της φάσης των, των 18. Προσπάθησα να καταλάβω. Τον 16. Προσπάθησα να καταλάβω από αυτά που έγραφε το Basketball Champions League στην σελίδα του, αν τα ζευγάρια αύριο μαθαίνουν και ποιο ζευγάρι αντιμετωπίζουν στην πορεία. Δεν το κατάλαβα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έτσι γίνεται. Δηλαδή, εφόσον βγει αύριο το ένα ζευγάρι, θα ξέρει ο νικητής, τον νικητή ποιο ζευγαριό αντιμετωπίζει. Η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι η Μπάμβη, την Καρσίγιακα και η Νίμπουργκ. Νομίζω ότι από αυτές τις τρεις η πιο κακή, έτσι να το πω, κλήρωση είναι η Μπάμβιτ και από πλευράς ομάδας. Η Μπάμβιτ στο μεταξύ φέτος έχει ένα rotation, ρε φίλε, 7 παικτών. Αυτή είναι η ομάδα, είναι 7 παίκτες. Είναι 3-4 που παίζουν 32-33 λεπτά. Θεωρητικά είναι πιο δύσκολη αυτή. Ναι, ναι, και είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, έχει αλλάξει πολύ από πέρσι που, έφτασε, που πήρε το κύπελο στην Τουρκία. Αλλά δεν που, είναι το ίδιο, ναι. Που πήγε μέχρι το Final Four. Το τελικό πήγε πέρσι. Ναι, είναι δυνατότητες του ΠΑΟΚ και τρεις. Απλά τι γίνεται. Είναι, η Μπάμβιτ είναι μια ομάδα που το ταξίδι είναι λίγο πιο δύσκολο. Τα παιχνίδια γίνονται 7 με 8 Μαρτίου, θα μάθουμε αύριο πότε ακριβώς θα γίνουν, και 13 με 14. Δηλαδή γίνονται ανάμεσα τα μάτς που έχει ο ΠΑΟΚ με Τρίκαλα και Άρη. Ναι. Οπότε δηλαδή η ρεβάνς που θα παίξει. Εκτός. Εκτός έδρας είναι μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Οπότε, επειδή τη Μπάμβη το ταξίδι είναι λίγο περίεργο, δεν είναι εύκολη πρόσβαση στην, ναι, στην Παντήρμα. Κοίτα, νομίζω ότι για αυτό το λέω. Επειδή το συζητήσαμε και πριν, η ομάδα μάλλον με αεροπλάνο θα πάει να ξέρει. Καλά, ναι, εννοείται. Εννοείται θα πάει με αεροπλάνο. Το δικό το λέγαμε για εμάς. Ναι, okay. Η Καρσία κάνει μια ομάδα που κι αυτή βασίζεται πάρα πολύ σε τρεις Αμερικανούς. Ξέρουμε ότι κάνει και πολύ καλή έδρα σε παιχνίδια που, που το χρειάζεται, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα που φέτος της λείπει σταθερότητα και στην Τουρκία δεν τα πηγαίνει για τόσο καλά. Είναι σχετικά χαμηλά στη, στη βαθμολογία. Βέβαια, είναι η μοναδική ομάδα που νίκησε τη Μονακό στο, στους ομίλους, στην τελευταία αγωνιστική. Okay. Και μετά είναι η Νίμπουργκ, η οποία στα μάτια των περισσότερων είναι η πιο βατή. Δεν είναι εύκολη ομάδα η Νίμπουργκ, λέω εγώ. Η Νίμπουργκ ίσως να μην ταιριάζει στον ΠΑΟ, γιατί είναι ομάδα που σκοράρει. Θα μου πεις και αυτό σκοράρει. Αυτό να πω. Ότι είναι μια ομάδα που ακούει κάποιο Νίμπουργκ, Τσεχία. Α, καλά, εντάξει, οκ, okay, θα περάσει ο ΠΑΟ. Δεν είναι έτσι. Είναι ομάδα που ειδικά στην έδρα τη, αν βρει ρυθμό, δύσκολα ακολουθεί. Είναι ομάδα που δεν νομίζω ότι βασίζει τόσο πολύ σε Αμερικανού. Δηλαδή, αν εξαιρέσω εκείνο τον, το Playmaker, ο Playmaker είναι ο Λόρε, ένα κοντούλη. Ναι, η καλή ομάδα. Δεν είναι, όλοι, όλοι οι παίκτε είναι καλοί. Ναι, είναι μια από αυτέ τι καινούργιε, έτσι να το πω, που παίζουν αυτό το καινούριο μπάσκετ, το γρήγορο, το οποίο αν βρει ρυθμό και βάζει τρίποντο, είναι δύσκολο. Αν καταφέρει όμω να κρατήσει το ρυθμό εκεί που θέτει εσύ, τότε μπορεί να την κερδίσει. Πιστεύω για τον Μπάουκ, εντάξει, πολύ περισσότερο θα πει και αύριο, έτσι, που θα έχει και του αντιπάλου. Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι το πρώτο μάτς σε όλη αυτή τη διαδικασία, το πρώτο μάτς, επειδή θα παίζει ο ΠΑΟΚ λογικά εντός τα παιχνίδια, το πρώτο μάτς νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Να πάρεις μια σημαντική διαφορά. Ναι. Κοίτα, από την. Αν πας τώρα έξω, τρώει χέρι 2 ή κανένα χ, ας πούμε, είναι δύσκολα. Από την εμπειρία που έχουμε από πέρσι, ο ΠΑΟΚ εδώ με την Παρτιζάν είχε χάσει νομίζω 2 πόντους. Ναι. Ναι, αλλά μετά. Είχε κάτι στο σκηνικό με την Παρτιζάν που ήταν εκείνη η δηλητηρίαση και είχε μείνει μισή ομάδα έξω, οπότε κατάφερε να κερδίσει εκεί. Μετά έβρισε ο δρόμο του Τενερίφη, οπότε ήταν εξορισμού πολύ δύσκολο. Παρότι εδώ κέρδισε με τρεις πόντους, δεν κατάφερε μετά στην Τενερίφη να ακολουθήσει, έχασε με μεγάλη διαφορά. Νομίζω τώρα είναι πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Ναι, σίγουρα. Το γεγονός βέβαια ότι παίζει. Είναι καλύτερο από πέρσι. Ναι, συμφωνώ. Το γεγονός σίγουρα ότι παίζει εκτός έδρας του Γερεβάνς είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Αλλά γενικά νομίζω ότι αυτοί οι τρεις πιθανοί αντίπαλοι και όποια και να κάτσει, νομίζω ότι θα είναι μια σειρά αγώνων λεπτομεριών. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε καμία από τις τέσσερις ομάδες που είναι τις τρεις ομάδες που να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Στα δικά μας τα μάτια φαίνεται λίγο πιο δύσκολη η Μπάμβιτ, γιατί και η μετακίνηση είναι λίγο περίεργη και η Μπάμβιτ είναι μια ομάδα που και καλό προπονητή έχει και καλή έδρα και καλά τα πηγαίνει φέτος. Και στην Τουρκία και στο Champions League. Μπορεί να είναι στο 60-40 αντί να είναι στο 50-50. Ναι, αντί να 50-50, ναι, σωστά. Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα, το είπες.
τι μάτς έχουμε γενικά. Όχι, δεν το είπα για αύριο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Λάρισα εδώ στις 5. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Διαδικαστικό. Ναι. Προπόνηση. Κολοσσός Κόρυβος, Προμηθέας Πανιώνας και την 5η ΠΑΟΚ Κίμη ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έτσι, Άρης Λαύριος στις 6. Στο Αλεξάνδριο, πριν μα το διάλειμμα, ο φίλος ο Άγγελος λέει: αν παραιτηθεί μάνας του Τζόζια, πέφτει διοίκηση και μπορεί να λάβει άλλος. Ναι, φίλε μου, αν παραιτηθεί ένας από τους τρεις που έχουν απομείνει ουσιαστικά, που είναι ο Μάνος, ο Νίκος Λάσκαρης και η Τζόζια Ευσεβίου, αμέσως πας σε διοίκηση πρωτοδικείου. Αυτό. Mm-hmm. Ότι πας αμέσως σε διοίκηση πρωτοδικείου, τώρα δεν μπορείς να πας. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία διαφορετική. Ενώ άμα μείνουν με δύο μέλη η διοίκηση, κατευθείαν πάει ο Άλβας Σίγμα αύριο το πρωί, ας πούμε, και ορίζει η διοίκηση πρωτοδικείου. Έτσι. Το θέμα είναι ποιος θα παραιτηθεί από τους τρεις. Θα παραιτηθεί κανείς. Έτσι. Mm. Δηλαδή, τι να πει ο Νίκος τώρα. Πάρε τον αδερφό, τον πει ο Μάνος, τι να πει. Έλα, Νίκο, θα παραιτηθώ και θα γίνει διοίκηση πρωτοδικείου. Δεν νομίζω. Εντάξει. Έτσι. Μάλιστα. Κάτω λέει κάτι για την νίκη της Κίμης, έτσι, φίλος του Άρη, προφανώς. Να πικάρει κάπως έτσι να. Με τον Μπάουκ. 50-50 το μάτς αύριο. Τι συζητάμε. Μακάρι, παιδιά, 50-50. Εγώ συζητάμε τον Νίκο Μακάρι. Γιατί και ο Ηρακλής, είπαμε, θα λέγαμε για τη μεταγραφή του Άσιτον, την είπε και ο Νίκος την Πέσμα, την αναλύσαμε. Έτσι, μια μεταγραφή που θεωρώ αν ένα ο Άσιτον έχει λίγα κιλά και παραπάνω, είναι αλήθεια αυτό, αλλά ένα καλό ο Άσιτον αλλάζει τα δεδομένα. Αν είναι καλό, ωραία. Δεν λέω να είναι όπως ήταν τότε που ήταν στον Πάο και στον Άρη, που λογικά δεν θα είναι ο άνθρωπος, οκ, okay, αλλά για την Α2 προφανώς και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τα δεδομένα με τη λογική ότι ο Ηρακλής δεν θα έχει πρόβλημα στα playoff. Ναι, δεν θα έχει πρόβλημα στα playoff και θα ανέβει. Ακριβώς. Γιατί ο πρώτος τελείωσε είναι το Περιστέρι. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα. Τουλάχιστον ανέβει. Δηλαδή, καλό δεν έχουμε για τις ομάδες. Τι μεγάλη μορφή είναι, ρε φίλε, το γνώρισα στην Πάτρα. Ο Κίκη. Τι μεγάλη μορφή. Είναι τρελός. Τι μεγάλη μορφή. Δεν παίζει. Ο Κίκη, να ξέρω κάτι, ο Κίκη δεν παίζεται, φίλε, γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικό χαρακτήρα. Χαβαλές καλό. Και πέρα ότι είναι και τρομερό αθλητή. Δηλαδή τώρα. Για Α2 τώρα, εγώ άνετα έπαιζε και εκεί Α1. Άνετα. Έχει θέμα με το πόδι του. Γι' αυτό νομίζω δεν μπορεί να ακολουθήσει το πιο υψηλό έτσι. Εγώ θεωρώ τον Κίκη από τους αδικημένους Αμερικάνους στην Ελλάδα. Γιατί όταν είδε στον Άρη, που υποτίθεται ότι ο Άρης είχε περάσει την Ευρωλίγκα εποχή και ψηλό, ήταν σε μια ψηλοκαθοδική κατάσταση. Αν έπαιζε Ευρωλίγκα, θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Ναι. Έτσι, εξαιρετικό παιδί, πραγματικά πολύ καλό. Ναι. Και εγώ το θεωρώ εξαιρετικό παίχτη. Αν και στον Άρη, π.χ. ήρθε, κανείς δεν καταλάβει για ποιο λόγο ήρθε, γιατί δεν έπαιζε τη θέση του. Και δεν είναι playmaker, και είναι scorer. Ναι. Στο Εγάλο τον παίκαμε. Στο Εγάλο ήταν scorer. Δηλαδή ο Κίκη δεν τον πει κατέβαζε την μπάλα και δίνει στο pick and roll. Το Κίκη τον θέλει να του δώσει την μπάλα ακροβολισμένο στο στάρι. Ναι. Αυτό είναι ο Κίκη. Γι' αυτό έκανε αυτή τη δουλειά έκανε τόσα χρόνια. Όσε φορέ τότε ο Ματσούν τον είχε δουλέψει σωστά και τον είχε βάλει σωστά, και είχε 30 μπούτς. Όταν τον έβαζε να κάνει το pick and roll. Δύσκολα τα πράγματα. Τον έπαιρνε και τη φορά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Βεργίνη. Να κλείσουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Basket City. Πάμε μέχρι και τις 10. Έχουμε πει αρκετά. Εδώ με το Σταμάτη, κυρίως, ωραία τι ωραίο γκολ έβαλε Γιουβέντους, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Έβαλε πολύ ωραίο γκολ Γιουβέντους, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Έχει ξεκινήσει ξανά και το Champions League σήμερα. Δεν μιλάμε ποδοσφαιρικά εδώ. Ναι ρε φιλέ, απλά με το που γύρισα το βλέμμα μου, πέτυχα το γκολ που έβαλε ο Ιγκουαίν. Εδώ μπασκετικά μιλάμε. Βεβαίως. Για πες τι έχουμε τώρα. Champions League να περιμένει μετά. Στην επόμενη εκπομπή να ακούσει. Θα έρθουν οι πανηγυρτζίδες να πούνε. Ναι, τώρα. Εμείς εδώ είμαστε πασχετική εκπομπή. Δεν λέμε τίποτα για Champions League και τέτοια. Μόνο για μπάσκετμπολ Champions League. Μόνο για το official Champions League. Έτσι, που του χρόνου, ας πούμε, μπορεί ο παίκτης που έχουμε στην άλλη γραμμή να παίζει και εκεί. Λες, Στην οποία αγωνίζεται τώρα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Βεργίνη στην άλλη γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα, από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Ήρθαμε τώρα πριν από λίγο. Τελείωσε η προπόνηση, να πούμε, του Λαβρίου στο Αλεξάνδριο. Λέμε τώρα για Champions League. Το Λαβρίο το πιστεύει ότι θα μπορέσει να μπει στη λογική αυτή του basketball Champions League. Πώς το βλέπεις εκεί? Κοίταξε, εντάξει, είναι νωρίς νομίζω να μιλάμε για τέτοιους στόχους. Έτσι, το Λαβρίο είναι μια ομάδα που είναι η τρίτη χρονιά στην Α1. Την πρώτη χρονιά ουσιαστικά ήθελε να σωθεί, το κατάφερε. Την δεύτερη χρονιά μπήκε στα play-off. Και την τρίτη χρονιά κάνουμε μια εξαιρετική πορεία. Έτσι είμαστε τρίτοι στην Basket League και νομίζω ότι το αξίζουμε και το δικαιούμαστε αυτή τη θέση. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή πορεία. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος χρονιάς είναι να συνεχίσουμε αυτή την καλή απόδοση που έχουμε
και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα όσον αφορά για τους στόχους για την επόμενη χρονιά, σίγουρα υπάρχει αυτό στο μυαλό μας, αλλά είναι πολύ νωρίς και δεν το σκεφτόμαστε ακόμα. Πολύ σωστά είπες ότι το Λαύριο αξίζει να είναι στη θέση που είναι. Νομίζω και για εμάς εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Είχαμε και τον προπονητή της ομάδας πριν από μερικές εκπομπές και αυτό που το δείσαμε ότι πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά. Έτσι. Δηλαδή, στα ίσα χάσα τον Παναθηναϊκό στην παράταση. Που έχει να το έχουμε να το δούμε αυτό πάρα πολλά χρόνια από μια ομάδα. Ναι, και μέσα στο ΆΚΑ κιόλας. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι ήταν το παιχνίδι της δεκαετίας, νομίζω. Έτσι, για μένα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο καταρχήν το απόλαυσε ο κόσμος που το είδε, ήταν στο γήπεδο, ήταν από την τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα πήγαινε έτσι. Ξέραμε ότι παίζουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σίγουρα δεν πιστεύουμε ότι θα πήγαινε έτσι. Αλλά τελικά νομίζω ότι δείξαμε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και χάσαμε τις λεπτομέρειες στο τέλος. Δημήτρη, ποιο είναι το μυστικό της ομάδας του Λαυρίου? Εντάξει, ο κ. Σέρλης είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε μπάσκετ για το Λαύριο. Έτσι είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχει, ναι, νομίζω 14 χρόνια. Ναι. Όλα ναι, τα τμήματα γυναικείου, ανδρικό τα έχει οργανώσει όλα. Όλα ναι, λίγο απ' όλα. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, δηλαδή πέρα από τους Αμερικάνους, που εντάξει ο Μούρας με ξεχωρίζει, έτσι. Σίγουρα, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πρώτος στις περισσότερες στατιστικές στο πρωτάθλημα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος και επιθετικά αλλά και αμυντικά μας δίνει τρομερή ενέργεια, έτσι. Αλλά επίσης έχουμε και ακόμα εξαιρετικούς και ποιοτικούς ξένους. Ο καθένας βοηθάει με τον δικό του τρόπο, και επιθετικά και αμυντικά. Είμαστε και κάποια παιδιά Έλληνες, είμαστε 2-3 έμπειροι παίχτες και έχουμε και 2-3 μικρούς, οποίοι και αυτοί έχουν τεράστιο κίνητρο τώρα που παίζουν και στο Λαύριο να κάνουν και αυτοί ό,τι καλύτερο μπορούν. Αλλά νομίζω το μυστικό το οποίο έτσι μας έχει φτάσει, μας έχει βοηθήσει στο να είμαστε σε αυτή τη θέση που είμαστε, το έχω ξαναπεί, είναι η χημεία που έχουμε μεταξύ μας. Αυτό οφείλεται πάρα πολύ και στον κόουτς Σερέλη, αλλά και σε όλους όσους απαρτίζουν την ομάδα, είτε είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει ένα τρομερά οικογενειακό κλίμα. Είναι μια πολύ ωραία παρέα όλοι. Αυτό φαίνεται νομίζω και στο γήπεδο. Όλοι παίζουμε για την ομάδα. Και σίγουρα όταν η ομάδα έχει καλή χημεία, βγαίνει και το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Δημήτρη, δεν είναι μόνο ότι είστε στην τρίτη θέση και ουσιαστικά έχετε στρογγυλοκαθίσει εκεί το τελευταίο καιρό. Είναι ότι και σε πολλά παιχνίδια έχετε κερδίσει και με μεγάλες διαφορές. Αυτό, εσύ τώρα με τη δική σου εμπειρία, γιατί έχεις γυρίσει και σε αρκετές ομάδες τα τελευταία χρόνια, έχεις πλέον την εικόνα από διάφορα ρόστερ. Πού οφείλεται, δηλαδή, στο γεγονός ότι το Λαύριο σε αρκετές από τις νίκες που έχει κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα έχει κυριαρχήσει πλήρως και έχει φτάσει και σε νίκες με μεγάλες διαφορές. Την προηγούμενη αγωνιστική με τα Τρίκαλα βάλατε 117 πόντους. Αυτά είναι πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα. Είναι πράγματα που είναι. Όχι περίεργα, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα έχει πολύ ποιότητα στην επίθεση. Έτσι. Δηλαδή είμαστε παιδιά πολύ και ξένοι και Έλληνες που πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη εύση σκοράρισμα. Αυτό βγαίνει βέβαια και από την καλή συνεργασία που έχουμε στην επίθεση. Και στο γρήγορο παιχνίδι το οποίο θέλουμε να παίξουμε και το παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε δώσει μέχρι τώρα. Αλλά κυρίως και στην άμυνα την οποία κάνουμε, γιατί το να βάλεις αρκετούς πόντους δεν οφείλεται μόνο στο 5-5 σε σετ επιθέσεις, οφείλεται και στους εφηδιασμούς κυρίως. Και βγάζουμε πολλούς από αυτούς που εφηδιασμοί βγαίνουν από την καλή άμυνα την οποία παίζουμε. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα αυτό που μας λέει και ο κότσος Σερέλης είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να παίξουμε την άμυνά μας και από εκεί και πέρα να τρέξουμε στον ευδιασμό και να βάλουμε και εύκολο σκόρ. Έτσι ακριβώς. Βλέποντας τώρα και μένα το ρόστερ, είσαι από τους Έλληνες ο πάτερ φαμίλιας. Δηλαδή, εμείς έχουμε συνηθίσει ο Δημήτρης Βεργίνης, έτσι ο νεαρός, ο μικρός. Ναι, ναι, φτάσαμε να κάνουμε και αυτό το ρόλο. Τώρα, ναι. Πώς είναι έχοντας αυτό το ρόλο πλέον? Γιατί προφανώς και τους ξένους εσύ τους βάζεις στο κλίμα. Έτσι έχοντας την μεγαλύτερη εμπειρία από Α1. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και φέτος ο ρόλος που έχουν είναι λίγο διαφορετικός από τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο πιο εκτελεστικός, θα έλεγα, ο ρόλος μου, σε ομάδες που ήμουνα. Φέτος όμως, επειδή το έχω ζητήσει αυτό και με τον προπονητή μου στην αρχή της χρονιάς, επειδή είναι έτσι δομημένη και φτιαγμένη η ομάδα, ο ρόλος μου ουσιαστικά είναι να μπορώ να ελέγχω την ομάδα, να κρατάω τις ισορροπίες στην ομάδα και εκτός αλλά και εντός γηπέδου. Και νομίζω ότι πια και εγώ μετά από όλα αυτά τα χρόνια και την εμπειρία που έχω αποκομίσει από όλες τις προηγούμενες ομάδες που ήμουνα, προσπαθώ και εγώ να δώσω κάτι ρόμο για αυτό, στο να κάνω αυτό που θέλει ο προπονητής μου και να πηγαίνει η ομάδα καλά.
Αύριο έχουμε το παιχνίδι του Άρη με το Λαύριο. Δεν ξέρω, οι στοιχηματικές εταιρείες το δίνουν φαβορή το Λαύριο. Περίμενες ξεκινώντας το πρωτάθλημα ότι το Λαύριο θα έρθει στο Αλεξάνδρο και θα είναι φαβορή? Εντάξει, στην αρχή της χρονιάς δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, νομίζω κανείς το περίμενε αυτό. Εντάξει, όσον αφορά για το αυριανό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, γιατί σίγουρα αγωνιστικά μπορώ να πω ότι και βάσει της χρονιάς που έχουμε κάνει είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Απ' την άλλη όμως ο Άρης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Έχει αρκετές είτε στη σειρά, βρίσκεται σε μια έτσι διοικητική ανισορροπία. Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι τα πράγματα στην ομάδα δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι θα έχει και κόσμο το γήπεδο από ό,τι έχω μάθει. Που είναι, όλοι γνωρίζουμε ναι, το πόσο σημαντικό είναι, το πόσο δύναμη δίνει ο κόσμος στην ομάδα όταν γεμίζει το γήπεδο. Και σίγουρα αυτό το κάνει και πιο δύσκολο το έργο μας. Εμείς ξέρουμε ότι άμα μπούμε όπως μπαίνουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια από την αρχή δυνατά, θα έχουμε τον πρώτο λόγο. Αλλά σίγουρα τον Άρη μέσα στο γήπεδο του δεν μπορείς να μην τον υπολογίζεις. Θεωρείς ότι θα είναι μια μάχη άμυνας επίθεσης, γιατί ο Άρης ένα στοιχείο καλό που διαθέτει σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και κακή αγωνιστικά χρονιά είναι η άμυνά του. Γιατί επιθετικά είναι, αν δεν κάνω λάθος, η χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Ναι, εσείς από την άλλη έχετε μια επίθεση η οποία βγάζει φωτιές. Θα κριθεί εκεί, δηλαδή, αν δεν περισχύσει η άμυνα του Άρη ή η επίθεση του Λαυρίου. Γιατί ο Άρης τώρα 117 πόντους π.χ. 100 να βάλει δεν μπορεί. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι εμείς άμα φτάσουμε τα στάνταρ που έχουμε σε κάθε παιχνίδι, θα έχουμε τον πρωτολόγο. Απ' την άλλη, αν ο Άρης μας περιορίσει και μας κρατήσει χαμηλά, σίγουρα το παιχνίδι θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να τρέξουμε, να έχουμε το ρυθμό μας, να αλλάξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού και να παίξουμε ουσιαστικά το παιχνίδι μας. Όσον αφορά τον Άρη, θέλω λίγο να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, γιατί απασχολεί. Εσύ είσαι σε μια κατάσταση λαμβάνει από τον Άρη. Τι γίνεται με σένα, Δημήτρη? Γιατί ο κόσμος σε ανησυχεί, μην πάει κάποιος κάνει οτιδήποτε, ποιος σε ποιος ρωστάει, η ομάδα έχει χάσει και αυτό το λογαριασμό, έτσι. Είσαι και σε μια διαδικασία. Δυστυχώς. Κάνεις μια υπομονή εδώ και καιρό, έτσι. Κάνω εδώ και αρκετό και καιρό υπομονή. Το έχω δηλώσει, το ξέρουν και ο κόσμος του Άρη, το ξέρουν και οι άνθρωποι της διοίκησης και οι άνθρωποι της ομάδος. Κάνω την υπομονή διότι δεν θέλω σίγουρα να βλάψω την ομάδα. Έτσι. Ήμουν 3 χρόνια σε αυτή την ομάδα. Έχω δεθεί με αυτή την ομάδα. Έχω ακόμα επαφές ανθρώπους που είναι στην ομάδα και σίγουρα δεν θέλω να δημιουργήσω κι εγώ πρόβλημα παραπάνω από αυτό το οποίο έχει. Απ' την άλλη όμως βλέπω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχει μια πολύ διοικητική δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή που βιώνει ο Άρης. Εύχομαι να λυθεί όσο πιο ανώδυνα γίνεται και πιο σύντομα. Μακάρι, ώστε να έρθουμε και εγώ προσωπικά σε συμφωνία με την ομάδα, ώστε να μην προχωρήσουμε περαιτέρω σε δύσκολες έτσι καταστάσεις. Νομίζω, Δημήτρη, επειδή το έχουμε συζητήσει και με άλλους και με άλλους παίκτες οι οποίοι είναι σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι δεν με έχει πάρει ένας τηλέφωνο να μου πει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό κάνει λίγο υπομονή, κάνει το. Ναι, δηλαδή, αυτή η διοίκηση Λάσκαρη, ενώ ξεκίνησε με τις καλές των προθέσεων, ακόμα και αυτό το πολύ απλό, ένα τηλεφώνημα σε ένα παίκτη, έλα εδώ ρε Δημήτρη, κάνε λίγο που είμαστε δύσκολα, ξέρεις τώρα δεν μπορώ. Ακόμα και αυτό, δηλαδή, αυτό μου λένε όλοι. Ότι δεν είναι εξαφανισμένοι, δηλαδή και αυτό παίζει το ρόλο, έτσι, σε μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα παίζει το ρόλο. Εντάξει, βέβαια, από τότε που έχει έρθει στην αρχή διοίκηση η Λάση, τον πρώτο χρόνο μπορώ να πω ότι όχι μόνο σε μένα, αλλά και στους περισσότερους ήταν νομίζω αξιοπρεπέστατη, έτσι και με το παραπάνω. Σωστή, αυτό έχω να το δηλώσω. Από εκεί πέρα όμως, από το τελευταίο Μάρτιο ουσιαστικά είμαι σε μια πολύ δύσκολη θέση με τον Άρη. Σίγουρα και εγώ και ο εκπρόσωπός μου επικοινωνούσαμε με κάποιους ανθρώπους, αλλά έχει πολύ καιρό από εδώ και πέρα να έχουμε μια επαφή και δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τι γίνεται ή να πάρω και με ένα τηλέφωνο να μου πούνε, να μου προτείνουν κάτι. Ουσιαστικά είμαστε σε μια έτσι δύσκολη θέση που κάνετε, ξέρετε τι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Γιατί νομίζω, Δημήτρη, ότι αν σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και σου πει Δημήτρη, κάνε λίγο υπομονή, γνωρίζω ότι θα πάρεις τα χρήματά σου. Γιατί αυτό είναι βασικό. Έτσι, γιατί σου ξαναλέω ότι όλοι με τους αθλητές που μιλήσαμε, όλοι αυτό μου λένε. Πραγματικά ότι ας βρεθεί κάποιος να μας πει να κάνουμε λίγο υπομονή και θα κάνουμε. Εντάξει, εγώ έχω κάνει υπομονή χωρίς να. Έτσι, φαντάσου. Έχουν πέρα ένα τηλέφωνο. Δηλαδή. Οπότε εντάξει. Είναι πραγματικά δύσκολο και ξέρω ότι. Θα δούμε. Εύχομαι πραγματικά να
να φτιάξει τα πράγματα σύντομα, να βοηθήσει και ο κόσμος. Ξέρω ότι ο κόσμος του Άρη είναι και απαιτητικός και ουσιαστικά η υπομονή του έχει εξαντληθεί. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή και για την ομάδα και για το καλό του Άρη να είναι μαζί, να συγκριθούν όλοι μαζί και να βρουν μια κοινή λύση. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Ωραία, Δημήτρη Βεργίνη, εγώ να σε ευχαριστώ για την συνομιλία. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες και πραγματικά να δώσουμε συγχαρητήρια για την παρουσία σας με το Λαύριο και τη δική σου και των υπολείπων, γιατί νομίζω ότι όλοι οι μπασκετικοί θέλουν να βλέπουμε τέτοιες ομάδες που να πετυχαίνουν 117 πόντους σε ένα παιχνίδι. Σίγουρα, έτσι, σίγουρα, δηλαδή... και μακάρι και να πάρουν και περισσότερες ομάδες στο μέλλον με τη υγιές όπως είμαστε, υγιές όπως είμαστε και εμείς και να βλέπουμε και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάναμε σήμερα τη συζήτηση με τον Νίκο εδώ και λέγαμε ας πούμε για τα Τρίκαλα που τα παιδιά εκεί πέρα η ομάδα διαλύεται, έτσι. Σήμερα κατεβήκαν 7 παίχτες. Ναι, αυτό επόμενο... πραγματικά είναι. Δεν είναι ωραίο. Ουσιαστικά μπορεί και αργότερα μας να ισχύει αυτή η κατάσταση είτε με τα Τρίκαλα είτε και με το Φάρο που εκεί πέρα πάνε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Ουσιαστικά μετά πάμε και σε μια λύση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, ακριβώς. Κακά τα ψέματα νομίζω εκεί πάει. Και αυτό είναι θλιβερό πραγματικά. Δηλαδή είναι δύσκολες συνθήκες. Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω, να βιδώ καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά του Δημήτρη Βεργίνη, αρκετά και για το αυριανό παιχνίδι και για τη θέση του όσον αφορά τα θέματα του Άρη. Έτσι, γιατί και αυτός είναι σε μια δικασία 99 που έχει να λαμβάνει και αυτός πολλά. Έτσι, ο Βεργίνης, ο οποίος είχε την πολύ μεγάλη τυχαία ότι ξεκίνησε στον Άρη να έχει ένα τρομερό, σοβαρό τραυματισμό. Έτσι, και τον κράτησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η πρώτη χρονιά ήταν εκτός τελείως, πέρασε δύσκολα. Αλλά επέστρεψε, γύρισε και τώρα βέβαια είναι στο Λαύριο, το οποίο κάνει πάνω, μια εξαιρετική πορεία. Έτσι. Και πραγματικά νομίζω ότι και αυτό που το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είπε, όσοι το είδαμε. Ναι, έτσι. Εντάξει, εγώ πραγματικά να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα ήταν από τα παιχνίδια παλιά εποχής Γκάλι, Γιαννάκη, Πρέλεβιτς που έβλεπες τέτοια σκορ. Ναι. Τέτοιες αμφίρογες. Εγώ θυμήθηκα ένα μας στο Παλατάκι, θυμάσαι που είχε πάει δύο παρατάσεις ή τρεις. Ναι. Με το Κάστιλο Άρης που είχε χάσει ένα σουτ στο τέλος. Ο Άρης είχε το Σκέλς, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ο Πάκος είχε τον Ουάσιγκτον. Είχε τον Πάρκερ. Αυτό είναι από τα ελάχιστα δηλαδή, που βλέπεις. Που είχε πάει και αυτό τόσο ψηλά, έτσι. 120 πόντους. Και λέμε τώρα αυτό έτσι. Περίπου. Πώς είσαι, και αυτό λέμε τώρα πάω Κάρις. Ναι. Για Λαύριο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή. Νομίζω ότι μπασκετικά, αν το δούμε, θέλουμε τέτοιες ομάδες. Φυσικά. Έτσι. Και να προσφέρουν θέαμα. Καταρχάς το Λαύριο, όπως το έχει παρακολουθήσει, έτσι, γουστάρει μπάσκετ. Έτσι, ναι. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα που έχει. Καταρχάς είναι τρομερό αυτό που κάνει με τους Αμερικανούς. Με τα Τρίκαλα που είδε το μάτς, βλέπω 60 κάτι πόντους και λέω τρίτη περίοδο θα είναι. Και βλέπω δύο πόντους. Ναι. Ήταν ημίχρονο. Ναι. Το μπάσκετ που παίζει είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν του βγαίνει το παιχνίδι, ειδικά. Είναι και αυτό που ο Δημήτρης έχει δίκιο. Δεν είναι το κομμάτι μόνο της επίθεσης. Είναι ότι βγάζουν τρομερή ενέργεια στην άμυνα, έχουν τρομερή αθλητικότητα. Και μέσα από αυτό το πράγμα. Βγάζουν και την επίθεση του και όντως αυτό που είπε φυσικά και έχει δίκιο γιατί αυτό το ζει και από μέσα. Το Λαύριο τρέχει πάρα πολύ στον εφηδιασμό. Πάρα πολύ όμως. Ναι. Και το ψάχνει τον εφηδιασμό. Ψάχνει τη γρήγορη. Ο εφηδιασμός είναι και αποτέλεσμα πιεστικής άμυνας. Αυτό που είπε. Δεν έρχεται μόνο η μπάλα στα χέρια σου φυσικά. Για να τρέξει εφηδιασμό. Ακριβώς. Αν δεν βρέξει, ψάρι δεν πιάνει. Για να τρέξει πολύ γρήγορα μπροστά πρέπει να κλέψει μπάλα στην περιφέρεια για να φύγει γρήγορα. Το να πάρει το rebound για να τρέξει να κάνει. Αυτά παλιά ήταν έτσι ο εφηδιασμός. Παλιά τα χρόνια του 50 και του 60. Που είχε τον ψηλό, έπαιρνε την μπάλα και την πετούσε μπροστά στο πιο γρήγορο. Τώρα δεν είναι. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έτσι. Αυτά όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι με του Άρη με τον Λαύρο. Στις 6 θυμίζουμε είναι ένα μέτρηση. Αύριο στις 6 είναι αυτό το παιχνίδι. Οπότε αύριο εδώ θα το πάμε με ρεπορτάζ φυσικά μετά από το παιχνίδι αυτό, ό,τι και να έχει γίνει. Αν και εγώ πιστεύω. Δεν πρόλαβα στο Δημήτρη να κάνω αυτή την ερώτηση. Μετά μου ήρθε να σου πω τα αλήθεια, το κλείσαμε. Αυτή την ερώτηση για τις ομάδες, ξέρεις τύπου Λαύριο που έχω αυτή τη λογική στο μυαλό μου ότι άμα έρθουν δύο στραβά αποτελέσματα. Μπορεί να του πάρει από κατάλαβα, κάτω. Δεν το πρόλαβα να το. Μετά μου ήρθε η αλήθεια. Είχαν τα στραβά του αυτή στην αρχή. Εκεί που χάσανε από τον Άρη. Ναι, αλλά μετά πηγαίνουν τρένο. Ναι. Μετά δηλαδή, είναι διαρκώς ονοδική η πορεία του. Αντιδράσαν αυτοί σωστά. Εγώ όπως και ο Προμηθέας που είχε κάποια στραβά αποτελέσματα. Αντιδράσαν. Α πούμε τώρα ο Κολοσσός, παράδειγμα και το Ρέθινο, ειδικά ο Κολοσσός που έδιωξε και πούλησε. Ο Κολοσσός αφού πούλησε τον Γκρίφιν, εντάξει. Βλέπουμε ότι εντάξει, κάπου τα έχει ψιλοπαρατήσει. Σου λέει δεν πέφτω. Ειδικά μετά τις σημερινές εξελίξεις που. Βγαίνουν και θα πέσουν πάνω κάτω, δηλαδή τα Τρίκαλα. Ναι. Και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα αντέξει και ο Φάρος. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος θα βλέπουμε μάχη στο 3-4 με τέσσερις ομάδες από εκεί. Αυτό συμφωνώ. Με τέσσερις ομάδες, γιατί το Λαύριο από ό,τι φαίνεται δεν θα μείνει πίσω. Και οι άλλοι παρακαλώ, και μετά είναι οι άλλοι, και δεν ξέρω αν θα είναι και η Κίμικη κοντά, κάπου στο 6. Σου λέω. Ανάλογα, δεν έχω δει το πρόγραμμά της. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από εμάς.
Ξανά εδώ αύριο 8 η ώρα είπαμε, με αρκετό ρεπορτάζ από το παιχνίδι στο Παλέ του Άρη με το Λαύριο και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει μπασκετικό. Κλήρωση μπάσκετ που τσάμπος. Βεβαίως και ό,τι άλλο υπάρχει από εκεί. Ακολουθεί Μπαλαντέρ, Θανάσης Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος με ενημέρωση για το Champions League. Δεν έβαλε και δεύτερο. Ναι. Δεν είπαμε NBA. Έτσι αφήσαμε λίγο, γιατί είχε κάποια τρελά θέματα που γίνονται στο NBA. Τα πρόλαβα λίγο την Πέμπτη, είναι η αλήθεια εδώ. Ναι. Τα προλάβαινα live, εκείνη την ώρα γινόταν ο χαμός. Είναι απίστευτο, ναι. Απίστευτο trade που έγινε τελευταία στιγμή, τον Cavaliers. Ναι. Τώρα ένα καινούριο που είδα είναι ότι ο Μποζίκης χειρουργήθηκε, θα μείνει 10 μήνες εκτός. 10 μήνες. Τι 10 μήνες. Εντάξει, τώρα ρίξει, έπαθε τρελή. Δηλαδή... Και μακάρι το παιδί να μείνει 10 μήνες και να επιστρέψει κανονικά, να μην πάθησε το ρόλο του. Τρελός τραυματισμός, πραγματικά. 10 μήνες τώρα σε τέτοιο επίπεδο, φαντάζομαι τη ζημιά έχει. Ναι, ρε φίλε. 10 μήνες σε επίπεδο NBA που έχουν πέσει πάνω του όλοι οι γιατροί. Ναι. Δηλαδή ένας να το πάθει εδώ, τελείωσε η καριέρα του. Ναι. Έτσι, δεν μιλάμε το πάθει ένας απλός άνθρωπος. Θα μου πεις, ο απλός άνθρωπος δύσκολο να το πάθει γιατί δεν επιβαρύνει τόσο τα πόδια του. Ναι. Όπως ένας αθλητής που παίζει όπως ο Μπορζίνγκης. Αλλά χειρουργήθηκε, είναι 10 μήνες εκτός. Νομίζω ότι είναι κρίμα. Είναι, θα μου πεις, είναι μέσα στο κομμάτι όλο αυτό. Έχουμε δει πάρα πολλούς μεγάλους αθλητές από τραυματισμούς να... Είναι πολύ μεγάλη παιχτάρα και το θέμα είναι ο συγκεκριμένος να επιστρέψει όπως ήταν. Είναι αυτό, μικρός, να επιστρέψει, ναι, όπως ήταν. Γιατί ο Ρόζα μετά τον τραυματισμό του. Ποτέ, είδες, δεν υπάρχει πουθενά. Μετά τους τραυματισμούς του. Τι έγινε, ρε φίλε. Ο Πορζίνγκης είναι νεαρός, είναι μικρός. Δηλαδή το κορμί του ακόμα αντέχει να μπορέσει να επιστρέψει στο επίπεδο που ήταν. Έτσι. Να πούμε ότι ξέρετε, το Κούμπο συνεχίζει, κάνει τρελά πράγματα γενικά. Έτσι. Εντάξει, αυτό το κάρφωμα με τους Νίκς έχει μείνει, θα μείνει στην ιστορία νομίζω, πως πέρασε πάνω από τον παίχτη τον Νίκς. Πόσο άνετα το έκανε. Έτσι, πόσο άνετα το πόσο έκανε. Άνετα. Νομίζω θα μείνει, αλλά θα μιλήσουμε τώρα και αύριο ο Νίκος και την Πέμπτη θα δούμε NBA λίγο, γιατί εκεί έχει πολλά θέματα και γενικότερα. Ναι, έτσι, το κομμάτι των trades τελείωσε. Τελείωσε νομίζω. Ναι. Εγώ σε ακούω, φίλε, άστο. Ναι, δεν έχει. Το κομμάτι των trades τελείωσε. Εκεί το θέμα είναι να τελειώσουν οι τραυματισμοί, γιατί είχαμε τον Γκάζο στον τραυματισμό, ναι, που έχανε τη χρονιά. Είχαμε τώρα του Πορζίνγκης που χάνει τη χρονιά. Είχαμε του Χέγουτ στην αρχή που χάνει σχεδόν τη χρονιά. Mm. Γενικά το NBA φέτος έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Mm-hmm. Και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στο NBA αυτό. Αν τελικά όλη αυτή η διαδικασία με τα παιχνίδια, με τα ταξίδια που μπήκανε στην Κίνα, στο Μεξικό, στην Βρετανία, όλα αυτά επιβαρύνουν τους αθλητές. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ναι, στο NBA που έχει προκύψει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για να μπει και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι ανυπόμονος και θέλει να έρθει και να τα πει εδώ στο Μπαλαντέρ μαζί με τον Θανάση του Κυλώνη. Θα πάνε μέχρι και τις 12. Εμείς ραντεβού καλά, αύριο. Καλά, μην είναι που λένε Παπαδόπουλος. Ναι, ναι. Μην σκίσει καλά καλτσόν. Ναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, τα λέμε ξανά αύριο στις 8 Μπάσκετ City και στις 6 φυσικά από το Παλέ, το Άρης Λαύριο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.